Της κακομοίρας. Άκουσες τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεργόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Ραπτό.gr. Πα-πα-πα-πα. Κάντε like. Πα-πα-πα-πα. Like, like. Πα-πα-πα-πα. Παρακαλώ. Φιλαράζε και είμαι ανατολική δράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. CU, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Εδώ στους 95,5 της Κακομοίρας πρόκειται να γίνει με την γνωστή συνταγή τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου. Στη ρύθμιση των Νίκων, τον Ιζογκούτ στη ρύθμιση του production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας εύκολα, γρήγορα και σε ένα λεπτό γίνεται όλη η δουλειά. Εσείς τηλεφωνείτε στο 18133. Έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και αυτοί φροντίζουν για τα υπόλοιπα.
Μην ξεχνάτε ότι στους αδερφούς Κωνσταντινίδη μπορείτε να έχετε και το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεστε εσείς της δικής σας αρεσκίας. Να μπείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, να μπείτε στο www.listoparto.gr και θα βρείτε στο site το ανταλλακτικό της αρεσκίας και να το κάνετε δικό σας, είτε να σου το λύσουν και να σου το δώσουν, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θέλετε εσείς. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι από το εξωτερικό, ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Και μην ξεχνάτε ότι κοντά μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Skoda Εσκιάδης Μπαροδήμος. Η εταιρεία η οποία φροντίζει για απίστευτες προσφορές συχνά πυκνά και έχει μία ακόμη για τους φίλους οδηγούς ταξί. Κάντε δικό σας το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου με 17.050 ευρώ μόνο. Καλά ακούτε, οι προσφορές αυτές δεν κρατάνε για μια ζωή. Οι προσφορές αυτές είναι ό,τι πρέπει για όλους εσάς και θα το κάνετε δικό σας τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Αλφα Ακτέο. Με το πρωτάθλημα να συνεχίζεται συναρπαστικό, με τον ΠΑΟΚ να προσπερνάει τον Ολυμπιακό, καθώς ο Ολυμπιακός κόνταψε στην Τρίπολη με τον Αστέρα Τρυπόλεως, ήρθε 1-1, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με πολύ κόπο και με πολύ άγχος το Πανατολικό με 0-1 και έχει πλέον περάσει πρώτος στη μάχη του πρωταθλήματος, στην ουρά. Τα ίδια και τα ίδια, δεν ξέρω Κωστής τι έχει να καταγίνει, το περίμενες ο Ολυμπιακός ότι μπορεί να σκοντάψει την Τρίπολη? Όχι, ούτε ο Ολυμπιακός περίμενε να σκοντάψει, ούτε ο ΠΑΟΚ να σκοντάψει. Του ΠΑΟΚ του βγήκε η ψυχή να κερδίσει, βέβαια. Του βγήκε η ψυχή, αλλά του μπήκε μετά. Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, του Ολυμπιακού. Κοίταξε, βλέποντας το χθεσινό μάτς του Ολυμπιακού, καταλαβαίνει κανείς γιατί δεν θα πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Όχι γιατί θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, γιατί δεν θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Η ιστορία λέει ότι ο Ολυμπιακός χθες αντιμετώπισε μια ομάδα η οποία δεν κάθισε να χάσει. Ωραία. Δεν είχε ανοιχτά τα πόδια, είχε κοντά τις γραμμές και μαρκαρίσματα στο κέντρο, μονομαχίες κτλ. Οπότε αντιμετώπισε μια ομάδα με κλειστή άμυνα και που θα έφευγε στις αντεπιθέσεις. Αυτή η ομάδα λοιπόν του Ολυμπιακού δείχνει, παρουσίασε το πρόβλημά της, το οποίο είναι από την αρχή της σεζόν, δεν είναι κάτι καινούριο. Και ο κύριος Καράμπαμπα με τις ανακοινώσεις κάνει αυτό που κάνανε τόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ, δηλαδή τι, να καλύψουν τα λάθη και τις αδυναμίες τους με μια ανακοίνωση για τη διαιτησία. Δεν παίζει ρόλο η διαιτησία ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Και του Ολυμπιακού του δώσαν πέναλτι αυστηρό με την Ξάνθη, που ήταν με την πλάτη ο Φορτούνης και πήγε ο Φασίδης, πολύ καλός παίκτης, και τον ακουμπάει σε οργανωμένη άμυνα από πίσω και δίνει δικαίωμα στο διαιτητή να δώσει πέναλτι. Και ο Βαρέλα παίρνει το πέναλτι στο 85. Δεν παίζει ρόλο η διαιτησία. Ρόλο παίζει για τον Ολυμπιακό, που φωνάζει, η κακή δική του παρουσία. Η παρουσία του στα χαφ, στο κέντρο της άμυνας, με Έχελς και Σισε. Ο Σισε είναι λαθέρ. Είναι καλός παίκτης, αλλά δημιουργεί σε κάθε μάτς 3-4-2 αμυντικά λάθη ατομικά. Πάει κάνει φάουλ χαμηλά ιδιαίτερα, έχει προβλήματα. Δηλαδή, ο Σισε από τη μια, ο Έχελς από την άλλη, ο Ρωμάο και ο Ζιλέτ, αν ανοιχτούνε σε ομάδες όπως η Τρίπολη και τους φύγει στην αντεπίθεση η Τρίπολη χαμηλά και σε χώρους μεγάλους, δεν έχει ποδοσφαιριστές, δεν έχει καταρχήν οχτάρι που να έρθει από πίσω με φόρα ο αντίπαλος σε ανοιχτό χώρο και να τον κόψει. Ούτε ο Σδίελαρ, ούτε ο Φόε Τζίτζα που βρίζουν τον προπονητή του Ολυμπιακού, γιατί δεν βάζει τον Φόε Τζίτζα. Ο Φόε Τζίτζα θα παίξει 30 λεπτά και στα 90 λεπτά, στα 60 λεπτά θα φουσκώσει σαν το παγόνι. Δεν έχει γενική αντοχή. Ο Ζιλέτ δεν κόβει. Αν και το όνομά του είναι ξηραφάκι, δεν κόβει ο Ζιλέτ. Δεν κόβει. Ο Ρωμάο είναι καλός αμυντικός χαφ, αλλά όταν κλείνεται ο Παντελίδης για να φύγει στο χώρο και αυτός χαμηλά, έχει θέμα. Ο σέντερ μπακ χαμηλά έχει θέμα. Ο Κούτρης χαμηλά έχει θέμα αμυντικά. Έχουν θέματα. Μετά μπροστά ο Φορτούνης δεν θα γυρίσει ποτέ να μαρκάρει. Μπροστά βρίζουν τον προπονητή του Ολυμπιακού. Γιατί δεν τον βάζει, λέει. Τον βάζει. Να, είχε βάλει το Μαρίν. Τον βγάζει το Μαρίν, βάζει το Φορτούνη. Ακούπησε την μπάλα ο Φορτούνης. Τον κατάπια βάλω. Τον έβαλε και έξω
έξω αριστερά σε 4-4-2 να κάνει τον εξτρέμ να πετάει κάτι σέντρα, ανύπαρκτο ο Φορτούνης. Δεν είναι φίλοι η Τρίπολη με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι. Φίλοι. Πήγε να αλλάξει μέσα στις μέρες που διανύουμε παράταξη η Τρίπολη. Εγώ είχα μάθει ότι αλλάζει παράταξη η Τρίπολη. Και αυτό και τα Γιάρενα και η Τρίπολη μου είπαν ότι αλλάζουν αρχηγό. Τώρα αν πάει ο ΠΑΟΚ στην Τρίπολη και παίξει ανοιχτά η Τρίπολη, είναι προς όφελος του ΠΑΟΚ. Πάντως ο Πανετολικός δεν έπαιξε για τον ΠΑΟΚ, έπαιξε για τον εαυτό του. Δεν έδωσε χάρη δηλαδή. Στο δεύτερο ημίχρονο φυσικά ο Πανετολικός κάθισε πίσω από τη σέντρα. Πολλοί το είδαν ύποπτο. Δεν είναι έτσι. Αυτές είναι οι δυνάμεις του, αυτή είναι η ομάδα του. Δεν έχει καλή ομάδα. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός χάνει το πρωτάθλημα εξαιτίας δικών του λαθών, εξαιτίας δικών του αμελιών, και το κερδίζει ο ΠΑΟΚ γιατί ο ΠΑΟΚ που το κατηγορούνε κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για να πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Δηλαδή να δημιουργήσει μια ομάδα καλή με ένα προπονητή σταθερό, καλό. Δεν μιλάω για την ομαδάρα, με προβλήματα και ο ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα στα χαφ. Ιδιαίτερα στα χαφ. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να κλείσει πριν τις 30 Ιανουαρίου το εξάρι του, το οχτάρι του. Άργησε ο ΠΑΟΚ, αμέλησε ο ΠΑΟΚ. Αμέλησε ο ΠΑΟΚ, άργησε πολύ το εξάρι του και το οχτάρι του, και να κλείσει τις τρύπες, να δώσει μια ταχύτητα στην ήδη γρήγορη ομάδα του. Από τη μέση και μπροστά. Από τα μπακ του. Έχει γρήγορα μπακ ο ΠΑΟΚ. Έχει γρήγορα μπακ ο ΠΑΟΚ. Είχε ένα πολύ γρήγορο χαφ που έκοβε τον Τζίμηρο. Τον έδωσε ο ΠΑΟΚ. Έπρεπε τον αντικαταστήσει με γρηγορότερο εκεί. Και όχι να παίζει ο Σάκοφ και να έχει αργότητα ο ΠΑΟΚ. Και ο Κάνιας να φτύνουμε στις κολόνες τις μίξες μας. Με αυτό τον Κάνιας τον αντιαισθητικό που έχει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα έπρεπε, εφόσον του ήρθαν τα πράγματα ευνοϊκά και τα πάλεψε και ο ίδιος, στη θέση 6 και 8 ήδη αυτός ο καθυστερημένος προγραμματισμός να γίνει με πιο καλά αναγκλαστικά. Είναι 7η χρονιά, 6η, που ο ΠΑΟΚ κάνει μεταγραφές 30 Ιανουαρίου. Και ξέρει τι θέλει, δεν θέλει στόπερ. Μα είστε ανόητοι αν ψάχνετε center back στον ΠΑΟΚ. Έχετε δύο πολύ καλούς center back, ένα μάλλον καλό center back βελτιωμένο, και δύο center back με άριστα το 10 στο 7. Τον Κρέσπα και τον Μαλέζα. Πούγκουρας δεν υπάρχει center back για μένα. Δεν υπάρχει. Με σωματικά προσόντα μέτρια. Αν χαμηλά ήταν πολύ καλός, θα έλεγα μπράβο, εντάξει το παιδί στον αέρα δεν είναι και πάρα πολύ καλός. Εντάξει, έχει ένα θέμα ότι έχει center back τον Κρέσπο που στον αέρα μπορεί να τον πάρει κεφαλιά και εσύ και εγώ. Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα αυτό. Αλλά τον ΠΑΟΚ δεν τον κάνουν στον αέρα φάσεις για να φανεί αυτή η αδυναμία. Γιατί χαμηλά είναι πολύ καλά ανασταλτικά. Και πολύ καλά είπε ο συνάδελφος πριν στην εκπομπή του Μπούζου, η άμυνα θα δώσει το πρωτάθλημα. Οι άμυνες δίνουν πρωταθλήματα, όχι επιθέσεις. Μέσα από κλοπές, μέσα από καλές συνεργασίες, μέσα από αλληλοκαλύψεις, μέσα από σωστές τοποθετήσεις βγαίνουν οι επιθέσεις. Την μπάλα θα τη σπρώξει. Φυσικά θα έχει φόρ που να είναι εύκολο στον κόλ. Μπα πάω εγώ και εσύ να πάμε center for. Αν μας έρθει η μπάλα, θα την σαν τον κουλούρα την κλωτσίσουμε αλλού. Δεν είναι. Λοιπόν, ο Καράμπαπας δικάζεται από το Λαϊκό Δικαστήριο το βράδυ, Ανατολική Τράχης 12. Το ερώτημα είναι αν έχει δίκιο ή αν το κάνει για άλοθη και να καλύψει το Μαρινάκι. Πιστεύω ότι δεν πρόκειται να αθωωωθεί ο Καράμπαπας. Πάει στη σέντρα Ολυμπιακός για καζατζιδισμό. Μετά τα χθεσινά ιδίασα, πάει για καζατζιδισμό ο Ολυμπιακός και μιμείται μεθόδους που εμείς 30 χρόνια τις έχουμε κάνει διατριβή στο πανεπιστήμιο. Δεν πάει να μας πιάσετε στο κλάμα εσείς κάτω. Στο κλάμα δεν πάει να μας πιάσετε. Στη μύρλα, στη γρίνια, στο καζατζίδι δεν μας πιάνετε. Δεν σας ταιριάζει. Η αλήθεια είναι μία. Και δικάζεται. Συγγνώμη, δευτερόλεπτα. Και δικάζεται και το εξής θέμα. Είναι ένοχος ο Σαββίδης ο Ιβάν, η Τατιάνα η Στεφανίδου ή κανένας από τους δύο στην κριτική περί ομοφιλόφιλου Μέγα Αλέξανδρου. Πολύ ωραίο θέμα. Ο K-Boys. Δηλαδή μπορεί να πει, γιατί χθες μίλησα με τον Μητσικώστα, τον πήρα τηλέφωνο να τον συγχαρώ για την πρεμιέρα. Για την πρεμιέρα του και του έδωσα έτσι κουράγιο γιατί σε κρατικό κανάλι πώς θα κάνει κριτική και τι θα κάνει και αν επηρεάζεται. Είναι ένα θέμα το οποίο του είπα, αν δω ότι σε βάζουν χέρι θα κράξω, μου λέει κάνω ό,τι θέλεις. Λοιπόν, η σάτυρα και η κριτική, η σάτυρα, αν πρέπει να υπάρχει ακόμα και αν λέμε γκέι το Μέγα Αλέξανδρο. Α, παρένθεση. Αυτοί οι μορφωμένοι παοξίδες που πήγαν στον κύριο Ανδρώνη και λέγανε ότι ο Ραπτόπουλος έργει για τους αρχαίους Έλληνες περί ομοφιλοφιλίας, πήγανε να πούνε για τον κύριο Ανδρώνη να κράξουμε τον κύριο Σαββίδη ή θέλουν καμιά δουλειά από τον κύριο Σαββίδη.
να διορίσουν εκεί κανένα σε καμιά σουρωτή. Λέω για τους μορφωμένους παοξίδες. Που αυτό είναι ανέκδοτο, έτσι. Συνεχίστε, κύριε Κόκκινη, συνεχίστε. Συνεχίστε. Καραγκιόζη. Θέλει να πει τα δικά του. Τίποτα. Τέλειωσε. Να μιλήσει κανεί. Έλα. Τελείωσε τώρα. Τελείωσα. Έβαλα Δευτέρα ταχύτητα και πηγαίνω σε 30 χιλιόμετρα στην Τζιμισκή. Εγώ θα πω επιγραμματικά ένα πράγμα. Να πει ό,τι θέλει. Με κλάματα δεν πήρε πρωτάθλημα κανεί. Σωστό. Εντάξει. Έτσι. Δεύτερον, γελάω πάρα πολύ με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Όπως γελάω και με τις δύο πλευρές, δηλαδή ένθεν και ένθεν με την πόλη μας. Ο ένθεν και ένθεν τι είναι? Με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και τους οπαδούς των άλλων ομάδων. Τι κάνουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ? Θα πω. Λοιπόν, βλέπω τώρα και ακούω οπαδούς του ΠΑΟΚ στα social media να γράφουν. Τι? Είμαστε πρώτοι, μια πόλη, μια ομάδα, μια τζαζίκη, μια λένε. Ψέματα λένε. Πρώτοι είναι, μπράβο. Πρώτοι είναι. Και αντί να ασχοληθούν. Ναι. Με τον Ολυμπιακό που κλαίγεται ο Καραμπαπάς και υπό, ασχολείται με τον Ενάρη και τον Ηρακλή. Πότε ασχολείται, τι είπαν δηλαδή? Βρίζουν τον Άρη και τον Ηρακλή ότι τώρα να μην μπορείτε να κοιμηθείτε και μπράβο και εμείς. Ψέματα λένε. Γιατί μπορείτε να κοιμηθείτε? Δηλαδή εσύ δεν κοιμηθείς τώρα? Εγώ κοιμάμαι σαν πουλάκι κόκκινο. Και εγώ θα κοιμηθώ σαν πουλάκι. Εσύ σαν πουλάκι τι πουλάκι? Και όλοι θα κοιμηθούν σαν πουλάκι. Αρχουδόπουλο. Γουρουνόπουλο. 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 Το κόκκινο. Με γουρουνόπουλο. Ωραία, παρακάτω. Θα κοιμηθώ μια χαρά. Δεν νομίζω. Γιατί να χαλαστώ τώρα? Θα σου πω γιατί να χαλαστεί ένα Αριανό και ένα Ηρακλειδέα. Γιατί να χαλαστεί? Θα σου πω γιατί να χαλαστεί. Παίρνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Και κατεβαίνουν οι καρνίβαλοι από τη Νεάπολη, από τι Σικέ, στο Λευκοπύργο, από Τούμπε κτλ. Και φωνάζουν όλη τη νύχτα. Και είσαι εσύ Αριανό. Και είσαι εσύ Αριανό. Και προσπαθεί να πάρει αδειοδότηση από τον. Αυτό και να έχει πλακωθεί ο Μυροφορίδης εδώ και 90 μέρες. Μετά αυτό, ναι, μετά ναι. Και μισή αυτό. Ναι, και να το βγάζουν τώρα ότι τώρα ανακαλύψαν την Αμερική. Και μισή αυτό. Α, μετά τη σκέψη. Ό,τι πει εσύ, ό,τι πει εσύ. Και να είσαι Ηρακλειδέας και να παρακαλάει. Ρε φίλε, ναι, ναι, τι, θα σου εξηγήσω. Το αντέχει το κορνάκι. Ο Αριανός έχει τον πόνο. Τι έχει? Ο Αριανός έχει τον πόνο. Ναι. Ο Ηρακλειδέας το δικό του. Ναι. Δεν ασχολείται πέρα από κάποιου οι οποίοι το αντέχουν. Πώς δεν ασχολείται, ρε. Πέρα από κάποιου οι οποίοι το λέει ακόμη η ψυχή του. Ψυχή του. Λοιπόν, δεν τρέπεστε, θέλω να γίνω χαλίφη στη θέση του καλύφη. Ποιο το κάνει αυτό? Λένε οι Ηρακλειδεί και οι Παγιανοί. Ζηλεύουν. Πέρα ζηλεύουν. Από κάποιου, δηλαδή κάποιοι. Ζηλεύουν. Λοιπόν, ο Παοξή ο οποίο ασχολείται. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν βλέπει ότι είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα? Γιατί ασχολείται με τους συμπολίτες του οι οποίοι παλεύουν για να επανέλθουν? Οι συμπολίτες προσπαθούν μέσω του ΠΑΟΚ να δείξουν ότι υπάρχουν. Εντάξει. Προσπαθούν τώρα. Ο Ηρακλειδέας που υπάρχει? Υπάρχουν οι αυτόνομοι θύρα 10 και οι άλλοι έχουν τελειώσει. Δεν πάω στο γήπεδο. Ποιο Ηρακλειδέας? Δηλαδή, άμα κάνω μια εκπομπή εγώ για Ηρακλή, θα με πει ο Ανδρώνης, πέρνα στο λογιστήριο εκεί στην Ελένη, πάρε τους μισθούς, δρόμο, φύγε. Κατακαρακώθηκε η εκπομπή. Πάει τελείω. Τι αστεία μιλήσω για Ηρακλή να κάνω εγώ. Τι να κάνω για Ηρακλή? Άστο το θέμα. Βγάλε, δεν πουλάει το θέμα. Βγάλε. Δεν πουλάει το θέμα. Κόμπλεξ, ο Παοξής είναι ευχαριστημένος. Δεν βλέπει μπάλα βέβαια αυτή που γουστάρει να δει. Εντάξει. Και έχει και ένα άλλο μείον ο Παοξής. Χθες βγάλαμε από όλη την Ελλάδα στο Europe One 30 τηλεθεατές. Ναι. Βγήκανε. 10 Παναθηναϊκοί, 8 Αεξίδες, 5 Ολυμπιακοί, ένας Αριανός, ένας Ηρακλειδέας και 2 Παοξίδες. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι γενικότερα ο ΠΑΟΚ δεν πουλάει σαν πρωταθλητής. Αυτοί θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα για να γουστάρουν με μαχαίρια, δηλαδή να τους αδικούν κιόλας κτλ. Να βλέπουν μπάλα, να έχουν εχθρούς κτλ. Βλέπουν ότι ο Ιβάν τα έχει τακτοποιήσει τα πράγματα μία χαρά και ο καζατζιδισμός δεν υπάρχει. Η γκρίνια. Έχουν μεγαλώσει με την γκρίνια οι Παοξίδες και τη μύρλα. Η οποία γκρίνια και μύρλα έρχεται ο Ιβάν και λέει: όχι, μπορώ να μιλήσω. Ναι. Τι να μιλήσει τώρα? Τι να μιλήσει? Ο Φουκαράς, ο Αριανός και ο Ηρακλειδέας στα μαγαζιά δαγκάθηκε με τον κόλ του Πανετολικού. Γιατί ρώτα αυτούς οι οποίοι έχουν μαγαζιά και είχαν μέσα Αριανούς. Ρώτα τον αυτόνα. Στις μαρμίτας, το κοντό να πούμε. Ρώτα το Στέφανο, τον γορίλα. Ρώτα. Ήτανε 4 Αριανοί και 2 Ηρακλειδείς. Ναι. Στο μάτς Πανετολικού ΠΑΟΚ. Φαρμακώθηκαν. Κόνιο ήπιανε. Πώς δεν είναι όλοι έτσι? Πώς αδιάφορο. Πώς δεν είναι όλοι έτσι? Τι να λιώσει? Πώς δεν είναι όλοι έτσι? Θα μας τρελάνεις τώρα. Καταρχήν, όλη η Ελλάδα είναι απόγονη Ηρακλειδέων. Τι είναι λέει? Απόγονη Ηρακλειδέων. Πόσοι? Βλέπει πόσο επικίνδυνο είσαι. Πόσοι είναι απόγονοι Ηρακλειδέων όλοι? Για πες μου σε παρακαλώ. Ναι. Οι στρατιές που είχε ο Μέγας Αλέξανδρος, στις ασπίδες τους, τι είχανε?
Για πίδες τους. Τον Ηρακλή και το Ρόπαλο. Το ξέρεις. Τι είχατε τον Ηρακλή. Και το Ρόπαλο. Ναι. Ποιο είναι το έμβλημα αυτό, των Ηρακλειδαίων. Ναι, τώρα τι κρατάνε οι Ηρακλειδείς τώρα. Είμαι απόγονος του Φιλίππου των Ηρακλειδαίων της Μακεδονίας. Ποιο Φιλίππου. Έτσι έλεγε στην εκστρατεία του Ομέγας. Έλεγε ο Αλέξανδρος για τον παπά του. Είμαι απόγονος του Φιλίππου των Ηρακλειδαίων. Που έβαλε την πάνω, θα το σκοτώσει τον παπά του. Των Ηρακλειδαίων Μακεδόνων. 2.500 χρόνια, τι μου λες τώρα. Και τώρα Ηρακλειδείς. Και ασχοληθώ εγώ τώρα και αστραγωθώ. Τι λες τώρα. Ο Ηρακλειδέας σήμερα τι κρατάει. Ο Ηρακλειδέας σήμερα τι κρατάει. Το δεκαθεϊστής είναι, στον Όλυμπο. Εσύ πες ό,τι θέλει. Δωδεκαθεϊστής είναι. Πες ό,τι θέλει. Κρατάει το δώρατο του Δία. Ποιο είσαι, πες κρατάει Ρόπαλο. Τον κεραυνό του Δία κρατάει. Ό,τι θέλεις πες. Και το αναρχικοκομμουνιστικό αυτό. Τι θα γίνει με Κωνσταντινίδη και Μιστακίδη στον Παναθηναϊκό. Θα το πάρεις το διπλό και κύριε. Σταμάτα. Τις ίδιες λακαμίες λέγατε και πέρσι με Πανιόνιο και πήρε διπλό στο Καραϊσκάκι. Δεν ταιριάζει η κλάψα στην μεγαλύτερη ομάδα της χώρας. Για ποια λέει. Για τον Ολυμπιακό. Ναι, δεν ταιριάζει η κλάψα, αλλά όταν βλέπουν. Αλλά κλαίνε. Αλλά βγαίνει, κλαίνετε, κλαίνετε. Και το πέναλτι δεν με το δώσε στην Ξάνθη. Όχι εσύ 934. Τι όχι εσύ. Οι άνθρωποι σου. Έλα, τι όχι. Οι άνθρωποι οι οποίοι διοικούν την πάρα πολύ. Ευτυχώς οι οπαδοί του Ολυμπιακού, οι οποίοι βγήκαν και χθες στη Μαρμίτα και διάβασα και μηνύματα. Δεν γουστάρουν αυτά που λέει ο Καράπαπας και λέει δικά μας είναι τα λάθη. Εμείς χάνουμε το πρωτάθλημα. Δεν μας το παίρνει κανένας. Είναι καραγκιοζλίκια της διοίκησης του Ολυμπιακού γιατί φέτος φέρθηκε με αλαζονία. Και η μεγαλύτερη αλαζονία του Ολυμπιακού ήταν όταν πήρα εγώ τηλέφωνο κάτω στην Αθήνα σε κάτι δικούς μου και ο ένας από αυτούς είναι στη διοίκηση του Ολυμπιακού. Σου είπε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα όταν. Όταν χτυπήσει, λέει ο Χριστός, λέει παλαμάκια στο. Στο Ρίο. Στο Ρίο Τετσανέιρο. Για σιγουριά τώρα. Ναι, σιγουριά. Τότε λέει θα πάρετε πρωτάθλημα. Δηλαδή η αλαζονία τους ήταν απερίγραφτη. Λέω τον Αλέφατο. Ο Ιβάν πήρε, του λέω, τις ενώσεις. Πήρε την ΕΠΟ. Τι πήρε, λέει, τη σουρωτή, λέει, πήρε. Χάγα, γελούσε. Σήμερα θα τον πω. Εγώ σα. Πιέζει μια σουρωτή να χωνέψει. Μα δεν έχει καμία σουρωτή να πάρουμε εδώ πέρα. Πες τον. Δεν έχει. Ρε πασοκοβολεμένε. Δεν γελάς καλύτερα με την ομαδούλα σου. Εσένα λέει. Που παρακαλάει τον πασοκοβολεμένε. Να κόψει κανένα βαθμό από το Παλαιοχώρι. Λέω Μπαλαντέρ. Μπαλαντέρ, σου επιστρέφω την ύβρη. Ήβρη γιατί. Του βολεμένου και του πακοξή. Ούτε πακοξή είμαι, ούτε βολεμένο. Ήσου. Δεν είμαι ρε. Βολεμένο όχι. Ποτέ δεν είμαι. Πασοξή ήσου. Ούτε πασοξή. Ούτε πακοξή. Παπαντρεϊκό. Ότι θαυμάζω. Ναι. Την προσωπικότητα Ανδρέα Παπαδάκη δεν ισχύει. Μεγαλύτερη απάτη που πέρασε εγώ πολιτική. Θαυμάζω, εσύ θάμεσαι, αφού είσαι και εσύ παπατζή. Δικαίωμά μου να το αφού είσαι παπατζή. Τον θαυμάζω. Ρε παιδάκι μου, καλά κάνει. Τον θαυμάζω. Εσύ παπατζή είσαι, παπατζή θα θαυμάζει. Εγώ το θαυμάζω. Ναι. Λοιπόν, καλή εκπομπή από κλοπ, παιδιά. Μαγικό κουτσάρι με Παντελίδη. Πατώντα τρίτο χάφι, μόλι ο Γκαρσία βάλει τον αφόε στη θέση εξτρέμ και πηγαίνοντα το μάτι από τον άξονα και επίση βγάζοντα ένα φόρ και βάζοντα ταχυδυναμικό εξτρέμ τον καλτσά. Και να διεκδικήσει τι μπορεί, θα ανεβάζει τον χαφ του Ολυμπιακού. Θα σου πω, φίλοι μου, ότι ο Παντελίδης απέδειξε την ικανότητά του προπονητικά στον Ηρακλή, γιατί μέχρι τότε είχαμε άλλη εντύπωση για τον Σάββα Παντελίδη. Τι εντύπωση είχες? Ότι είναι παιδί του συστήματος. Από πού δηλαδή? Επειδή ήταν στο Λεβαδιακό, δεν είχε κάνει. Του Σπανού ήταν. Εντάξει. Μάλωσε με τον γέρο το Σπανό. Λοιπόν, και δεν πιστεύαμε. Ναι. Απέδειξε ότι είναι πολύ ικανός. Δεν έχει ανάγκη από προπονητική για να επιβιώσει. Ναι, αυτό δεν έχει καμία σημασία στο θέμα του να πετύχει. Όχι, όχι. Ναι. Ήταν φιλόδοξο, ήθελε να του δοθεί η ευκαιρία, την άρπαξε και κάνει δουλειά. Μπράβο. Ο 274, αυτό είναι έξυπνο. Πάρα μου τη λέει και γελάω. Μπράβο, και λοιπόν. Ναι. Ο κόκκινο πάνω που θα πάει να χάσει τον ύπνο, τόσο παδό στη Ρακλή θα λέει: εγώ είμαι δημοσιογράφος και θα κοιμάται σαν ζώο. Ναι. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Είναι οι θάλασσες. Είναι τα βουνά. Είναι οι άνθρωποι.
Πάνω απ' όλα όμως, η Ελλάδα είναι η γεύση της. Δοκίμασε Ελλάδα. Δοκίμασε γεύσεις από τη στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα στα Lidl. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτας 3 λίτρα 16,99. Σαρδέλες Μυτιλίνης 360 γραμμάρια 3,99. Γλυκό κουταλιού Κουμ Κουάτ Κέρκυρας 250 γραμμάρια 2,49. Και πολλά ακόμα εκλεκτά τοπικά προϊόντα σε τιμές Lidl. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Με τέτοιες προσφορές τα Leroy Merlin είναι στο χέρι σου να γίνεις ο ήρωας του σπιτιού. Η αλοβάμβακας ξηράς δόμησης 45 mm μόνο 1,78 το τετραγωνικό μέτρο. Τσιμέντο άξτον 50 κιλών μόνο 5,90. Η αλότουβλο λευκό μόνο 1,45. Γυψοσανίδα στάνταρτ Knauf μόνο 1,48 το τετραγωνικό μέτρο. Leroy Merlin. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν κούτρα σου, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει ρε εσύ αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ. Η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Ρε εσύ, μήπως πέρασε η ώρα? Δεν την είδα. Το Days to Delicious. Ανοιχτά 24 ώρες. Two Days. Keeping the city alive today. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο μεϊμάρις.com. Ωπα ρε φίλε, δεν μπορείς να παίζεις προσποίηση. Ορίστε. Ή τη μία φανέλα θα πάρεις ή την άλλη. Εγώ. Εσύ. Από πριν σε είδα που έφυγες με τρίπλα σε άλλους δύο εκεί και έκανες και τα κουνάκι στην κυρία με το ξανθό για να αρπάξεις το large. Κάτσε, κάτσε. Και τώρα πας να σκοράρεις το ταμείο ενώ είσαι φάουλ. Μα. Και το παίζεις και άμυνα. Αν έβλεπε η πολίτρια τη φάση, θα σου δίνε κόκκινη κάρτα. Ρε φιλαράκι, αφού ξέρεις. Στις μεγάλες εκπτώσεις δεν παίζει ποτέ φιλικό. Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει εκπτώσεις για όλους έως 70%. Βρες την επίσημη ένδυση από τη Macron. Αξεσουάρ και αντικείμενα λατρείας ΠΑΟΚ από τα σημεία πώλησης ΠΑΟΚ Official Store και το store.paokfc.gr. Αφιγραντήρας Μόρις. Με smart control, ιονιστή και λάμπα UV. Αποκτήστε τον τώρα με δώρο το έξτρα σετ στεγνώματος. Για εύκολο, γρήγορο και οικονομικό στέγνωμα των ρούχων. Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Καύσιμα. Γεμίζω, κερδίζω. Πετρέλαιο θέρμανσης. Γεμίζω, κερδίζω. Λιπαντικά. Μάντεψε. Γεμίζω, κερδίζω. Γεμίζω, κερδίζω. Και ξαναρχίζω. Στην Αβίν. Πρόγραμμα επιβράβευσης Αβίν Κερδίζω. Κάθε φορά που βάζω καύσιμα, λιπαντικά ή πετρέλαιο θέρμανσης, μαζεύω πόντους και παίρνω ευρώ σε δωρεπιταγές που εξαργυρώνω στην Αβίν. Αβίν Κερδίζω. Τόσο απλό. Ζητήστε και εσείς την κάρτα σας στα πρατήρια Αβίν ή κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τη Βιέννης ρε φίλε, αυτό είναι Φραγκφούρτης, α, τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα, εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ.
be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, αδελφών 101 και Μάρκ Μπότσα, η γωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά, immobilizer, οτιδήποτε άλλο χρειάζεται που αφορά κλειδιά ή κλειδαριές, τηλεφωνείτε στο 85-27-27 προκειμένου να μην έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, αν έχετε κλειδωθεί έξω το σπίτι, οτιδήποτε αφορά. Κλειδαρά, Στέργιος Πετκανίτσας, τηλεφώνει 101 και Μάρκου Μπότσαρη, γωνία, Κωστή μου. Ναι. Ραπτόπουλε, θυμάσαι εποχές Γεωργάτου και Τζόζεβιτς. Όταν δεν μπορούσαν στο χορτάρι, έσβαγαν το χωράκι. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ντροπή της πόλης, ερχόμαστε μόνο Άρης. Μισό λεπτό. Ο Ολυμπιακός με Κόκαλη είχε πολύ μεγάλη ομάδα. Ο Κόκαλης όμως φρόντισε να θωρακίσει την επένδυσή του με διαιτητές. Έπιασε τον αδερφό του Βίκτορα Μητρόπουλου, εκείνο τον Κοκαλιάρη, ο οποίος ήταν το εκεί Θωμά, μέσα στις βρωμιές και τα λοιπά. Η παράγκα του Παρπαθωμά. Μπράβο. Σου λέει τι έχω ομάδα και τι θα έρχεται. Άλλη ιστορία εκείνη. Περίμενε. Εδώ. Δεν υπάρχει τέτοια ιστορία. Ούτε ο Μαδάρα έχει ο ΠΑΟΚ, ούτε τέτοια διαιτησία που να πει. Ούτε και αντίπαλο σοβαρό έχει μεταξύ μας τώρα. Ο ΠΑΟΚ όμως προσπαθεί να μπει στα πλαίσια να έχω καλή διαιτησία, να έχω καλή ομάδα και φίλους οι οποίοι να είναι στα, σαν αντίπαλοι. Αν απαντάμε σε κάθε μήνυμα με τόση ώρα, το χάσαμε. Μπράβο Γρηγόρη, το χάσαμε. Καλησπέρα, παιδιά. Ο Λουτσέσκου, σύμφωνα με τη νέα τώρα θέση του ΠΑΟΚ, θεωρείται επιτυχημένο. Αν χάσει το πρωτάθλημα για 1-2 βαθμούς θα είναι αποτυχημένο. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα για χειμένη δικασία. Όποιο χάσει το πρωτάθλημα φεύγει, ποια η γνώμη σας? Μακριά την πήγε στη βάλτσα, δεν χρειάζεται. Αν χάσει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, ο προπονητής της θα είναι επιτυχημένος, γιατί σέρνει μια ομάδα η οποία είναι μέσα στη μαχητικότητα και όχι στην πολύ μεγάλη ποιότητα, είναι ομάδα του προπονητή, καθαρά. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ομάδα κανενός. Είναι μια ομάδα μέτρια, με κακή φυσική κατάσταση. Όποιος και να έρθει προπονητής και ο Ιησούς Χριστός να κατέβει με τον Απόστολο Παύλο, δεν θα το πάρει το πρωτάθλημα. Αλβανός από Αγγλία. Ναι. Καλησπέρα στο πιο ωραίο. Για τον Λουτσέσκου, εάν δεν το πάρει με τέτοιες βοήθειες που έχει από τον κύριο Σαββίδη, θα είναι αποτυχία. Θα πω κάτι για τον Λουτσέσκου σε λίγο. Ναι, πες για τον Λουτσέσκου. Καλησπέρα στο πιο ωραίο δίδυμο, λέει ο Ηλίας, ο Αλβανός φίλος μας από την Αγγλία μας ακούει. Είναι Αλβανό-Άγγλος δηλαδή. Όχι, Αλβανός. Αγγλό-Αλβανός. Πήγε στην Αγγλία και δουλειά. Τι κακό είναι. Καλά είχαν. Λοιπόν, καλημέριζω το πιο ωραίο δίδυμο στην Ελλάδα. Δεν παλεύετε στη δουλειά, ευτυχώς που ακούμε τις κακομοίρες. Πάντως πιστεύω πως αν πάρουμε το διπλό στα Γιάννα, θα το πάρουμε το πρωτάθλημα, λέει φιλιά. Ναι. Ο Κωστής από χτες μου λέει ότι ο ΠΑΟΚ μετά το διπλό του ΠΑΣ Γιάννα θα περάσει εύκολα από τον ΠΑΣ Γιάννα. Όπως και μετά το διπλό του Πανετολικού μες στον Ατρόμητο, πέρασε από τον Πανετολικό. Αυτά εδώ θα τα πιάνετε. Εντάξει. Εσύ αυτό που λέμε στο αερόστατο του Ανδρώνη και άστο ποδόσφαιρο για άλλους. Εντάξει, τώρα το την είπες. Το αερόστατο του Ανδρώνη στην Αθήνα δεν το βλέπω καλά. Ναι, και εγώ συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ με τον προαναλύσατε. Βλέπω να γίνεται θύμα επίθεση. Παρανάλογα του πυρός. Ναι, έτσι νομίζω. Πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται μεταγραφές? Πιστεύετε? Εξάρι και οχτάρι σήμερα. Αν πιστεύω. Εξάρι χτες. Εγώ στόπερ δεν θα έπαιρνα στον ΠΑΟΚ. Η μπάλα δεν θα έφτανε με εξάρι και οχτάρι τόσο καλύτερο από αυτούς στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Οκ. Το 20-0 δείχνει άλλα στο κομμάτι αυτό. Δεν θέλει σέντερ μπακ ο ΠΑΟΚ. Θέλει ένα κόφτη πολύ καλό, μου να και καλή πάσα και ένα οχτάρι να μαρκάρει. Κανένας δεν έχει οχτάρι να μαρκάρει. Ούτε η ΑΕΚ έχει οχτάρι να μαρκάρει, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο ΠΑΟΚ. Άντε, πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Ναι. Θα σας πω κάτι για τον Λουτσέσκου. Μετά από αρκετό καιρό, ναι, λέω ότι ο Ρουμάνος μπορεί να έχει 1000 κολλήματα, 1000 παραξενιές, 1000 πράγματα, αλλά θα του απονείμω τον τίτλο του δίκαιου. Γιατί δίκαιου? Γιατί? Γιατί δίκαιου? Πήρε χρόνο συμμετοχής ο Κουλούρης. Ποιος πήρε? Πήρε χρόνο συμμετοχής ο Κουλούρης. Πήρε ευκαιρία θέλω, να παίξει. Τι λέει, ρε. Μισό λεπτό. Ναι, Να τελειώσω. Ναι, και. Πήρε θέση βασικού ο Πασχαλάκης και δεν την αφήνει με τίποτα. Ναι. Δηλαδή δεν σχέση έχει τώρα μετάλλο. Δεν δείχνει χαρτάκια. Ο Πασχαλά... Τα βρήκε με τον Μπρίγιοβιτς. Τον συνέφερε να μην τα βρει. Άλλο. Λέω ότι δείχνει δίκαιος. Δείχνει. Του απονέμω λοιπόν τον τίτλο του δίκαιου. Πάρα. Δεν δείχνει ότι πάει να αδικήσει κάποιον ή να πάρει χαρτάκι. Διαφωνείς? Διαφωνώ, ναι. Πες μου, πού είναι η ένστασή σου? Ο Πασχαλάκης είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος δεν έπαιξε μπάλα γιατί δεν είχε ποτέ ροή συμμετοχών συνεχόμενων. Ναι. Και ήταν γκάφας. Δηλαδή όταν έμπαινε έκανε μια γκάφα από το άγχος του. Και ξέρω το φοβόσουν όταν είχε στο ναι, ΠΑΟΚ. Το φοβόμουν. Ωραία, δεν είναι ο τερματοφύλακας
ο οποίος θα εμπνεύσει. Και μάλιστα είναι υπεύθυνος για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από το κύπελλο UEFA. Όχι. Δεύτερον. Ωραία, είναι υπεύθυνος για τη μη νίκη του ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη. Δεύτερον, δεύτερον. Ρέι λοιπόν με Νέα Σμύρνη και με εκείνη τον πέναλτι που κάνει. Γιατί εκεί με τη Νέα Σμύρνη. Όχι. Θεωρείται και νοητικά, νοητικά καθυστερημένο. Ρε, άκου τι σου λέω. Τώρα. Ναι. Σταμάτα ρε κόκκινε τις χειρονομίες με τώρα. Τη Νέα Σμύρνη. Το κουλούρι τι τον έκανε, τον έδωσε ευκαιρίες. Τον έδωσε. Μα δεν είχε άλλο σεντερφόρ να βάλει. Γιατί ποιον ανέβαζε δηλαδή. Θα μπορούσε να πάρει και ένα πιτσιρικά στην ΚΑΠΑ 20, τον πάρει εκείνο να βάλει. Τι λέει, πάω για πρωτάθλημα, πάρω το πιτσιρικά. Τι λέει, ρε κόκκινε. Ό,τι θες μπορεί να κάνει. Τι λέει, ρε κόκκινε. Βεβαίως. Τι λέει, φρόνο φωγαλάμινα. Έτσι εύκολα τα βλέπει τα γράμματα εσύ. Καθόλου εύκολα. Δηλαδή με συγχωρεί. Το να βάζει τον κουλούρι ο οποίο δεν. Κατά γενική ομολογία, ποιο να βάλει. Θα μπορούσε να προβεί οποιαδήποτε λύση. Τι λύση. Αυτός έβαζε τον κουλούρι. Ναι. Από εκεί να καταλάβει ότι έπαιρνε χαρτάκι. Γιατί ο κουλούρις έχει κάνει συμβόλαιο με τον Κουτσολιάκο, είναι αρκετά μεγάλο το συμβόλαιο. Επειδή ο κουλούρις είναι και σε μικρή ηλικία, μπα και τον πουλήσουν πουθενά και τον ξεφορτωθούν. Πώ. Άμα ήταν να βάζει τον Μακ. Δεν το ξέρω. Άμα ζέει ο Μακ Βιερίνια. Άμα έκανε θα πολύ έβαζε... ωραίο, μ' αρέσει αυτό. Ας αρέσει αυτό. Αλλά ο Μάκιο Βιερίνια, επειδή πριν τρεις μήνες ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο πριν τρεις μήνες. Ναι, δεν μπορούσε να το κάνει. Έκανε, λέει, δίκαιος. Τι πετάς την ανοησία. Ήταν δίκαιος. Άντε, πάνε παρακάτω. Γνώμη εκφράζω. Τι γνώμη εκφράζεις, μου ήταν δίκαιο. Φέρω και μπορεί να με λάβει. Ο άλλος έκανε πέναλτι. Η μπάλα έβγαινε πλάγιο out και πάει και κάνει με πλάτη στο πλάγιο out το φορ. Πάει και το κάνει πέναλτι. Αυτός. Είναι διανοητικά καθυστερημένο. Το πέναλτι που κάνει ο στόπερ του Ατρομήτου, του Αστέρα. Πού? Δεν ανόητο χτες. Ποιο Αστέρα? Στον Ασαριφάτ. Εντάξει. Τάκλιν στην περιοχή. Ναι. Στη μικρή περιοχή. Αυτό είναι χειρότερο που έκανε ο Ρέι. Όχι, φίλε. Και τάκλιν με τον επιθετικό να έχει πλάτη στην εστία. Όχι, ρε φίλε. Απολύεσαι. Απολύεσαι. Αύριο με τον πατέρα σου. Τάκλιν. Δηλαδή και να μην τον βρει, θα το δώσει πέναλτι και με το δίκιο του. Φτύνει, ρε κόκκινο. Πλάκα μου κάνει. Ναι, ναι. Πέναλτι. Μη φτύνει, ρε κόκκινο. Βρε, δεν μπορεί να βάζει τα κάνω τώρα. Τάκλι μέσα στην περιοχή. Εγκληματία. Παρακάτω. Ποδοσφαιρικά. Ναι, μπράβο. Δεν είναι. Ναι, είναι, πώς δεν είναι. Τριανταφυλόπουλο, μέτριο στόπερ. Εντάξει. Παιδιά, αφήστε τον ΠΑΟΚ, θα βγει με το ζόρι πρωταθλήτη. Το είπε και ο πρωθυπουργό. Λέει, πώς να το κρύψουμε άλλωστε. Πέστε τώρα τι πρόβλημα υπάρχει με τον Πατήρμα και το Μυρο. Φαγκάλ. Θα τα πούμε και αυτά. Τι τα είπαμε, ρε φίλε, 90 μέρες σας τα λέμε. Τώρα θα τα πούμε. Τώρα που τα μάθατε από το site, 90 μέρες σας τα λέμε. Αλλά είμαστε εχθροί του Άρη εμείς. Τώρα και αυτοί που τα βγάλανε είναι εχθροί του Άρη. Που τα είδες ότι μάλλον σε Μυροφορίδης. Φίλε κόκκινε. Που τα είδες ότι μάλλον σε Μυροφορίδης με τον Καρυπίδη. Στο μάτς Άρης Πανιώνης. Άντε που το ξέρεις, απέδειξε το. Δεν να χαθείτε, φίλε κόκκινε, κανένας δεν υπολογίζει τον ΠΑΟΚ στο χόρτο εδώ στην Αθήνα. Μόνο εξωγειοπαιδικά λόγω τριγώνων πανοράματος και των διαιτητών που χρειάζονται. Φίλε μου Γιάννη, ωραία τα λες. Για παίζουν μια ομάδα η οποία έχει κάτι σοβαρό από τις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Ναι, αν έχουμε τρεις εισάξιες ομάδες μέτριες, θα μετρήσει να πούμε και το κοράκι. Ωραία. Το κοράκι, τα κουρασάν τα πλήρωσε ο Σαββίδης. Μη θέλετε τώρα να ασχοληθείτε με τα κουρασάν που δεν πληρώσατε εσείς. Άμα πας εσύ σε ένα μπαρ μέσα με τη Mercedes σου, με το πακέτο σου, μαζί με τον άλλον ο οποίος είναι φίλος σου και με έναν ακόμα, οι οποίοι λένε να πληρώσω κι εγώ ένα στραγάλι, εσύ τι, πού θες να πάει η μπαργουμάνα? Η μπαργουμάνα θα μπει με στη Mercedes. Πού θα πάει η μπαργουμάνα? Η μπαργουμάνα είναι και ο διαιτητής. Μπαργουμάν λέγεται. Οι διαιτητές είναι μπαργουμάνες. Ναι. Οι μπαργουμάνες είναι σαν τους διαιτητές. Οι διαιτητές είναι σαν τις μπαργουμάνες. Όποιος δώσει τα λεφτά, φεύγει με την μπαργουμάνα. Τι να κάνουμε τώρα, αφού οι ενώσεις είναι λιγούριδες. Είναι μπαργουμάνες κι αυτοί. Και ο άλλος είναι άπλας. Ποιος θα πει δείξει δεκαετία 80. Ο άπλας. Όποιος έχει πακέτο. Η μπαργουμάνα θέλει μαλλί. Οι έχοντες και κατέχοντες. Η μπαργουμάνα θέλει μαλλί. Η μπαργουμάνα είναι η ΚΕΔ. Η μπαργουμάνα είναι ενώσεις. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Πήγε ο Μελισσανίδης στο μπαρ με 3 κιλά φιστίκια και ο Βρουτόταυρος δεν ήθελε να πληρώσει. Να πιει τζάμπα το ποτό. Και απειδείξει την μπαργουμάνα. Απάντησε τον χωρίς να το διαβάσω στον αέρα. Ναι. Εντάξει, γιατί είναι κατάπτυστο. Ναι. Λοιπόν, απάντησε. Πάρ' το δάχτυλο σου, ρε κόκκινη. Διάβασε τώρα, έχεις το δάχτυλο πάνω. Απάντησε το. Λοιπόν, δεν θα το διαβάσεις, θα απαντήσεις μόνο. Ναι. Γιατί είναι κατάπτυστο. Απάντησε το, του 729. Απάντησε το, μόνο απάντηση χρειάζεται. Δεν χρειάζεται το διαβάσεις. Γιατί να τον απαντήσω, ρε. Απάντησε τον, γιατί νομίζω ότι σε μειώνει τώρα. Ας με μειώσει. Δικαίωμά του. Πελάτης είναι, ας με μειώσει. Τι να κάνει δηλαδή. Δηλαδή όλοι οι πελάτες μας θα είναι ευχαριστημένοι. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Έχεις 50 πελάτες.
Άμα είναι και οι 50 ευχαριστημένοι, είσαι άριστος. Ποιος είναι άριστος σε αυτή τη γύρα? Κανείς δεν είναι άριστος. Τέλειος δεν μπορεί να είναι κανείς. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Κόκκινε μέχρι τώρα που είχαμε τους αεξίδες, μα δίκιο συμπολίτης μας, συμπολίτης μου ο Καστοριανός, να λένε από ζόρι καλύτερα ο Γαύρος παρά ο Πάκου να πάρει πρωτάθλημα. Θα κάνει κανένα κλαμίνο ο Γαύρος από ΑΕΚ την Κυριακή και μένει εκτός διεδίκησης και θα έχουμε και αυτούς που θα λένε μετά. Ένας Ηρακλειδέας και ένας Αριανός δεν υπάρχουν που να μην τους βγήκαν οι αιμορροίδες να πούμε έξω από το μπροκτό. Όταν περνούσε η ώρα και ο Αστέρας Τρίπολης δεν μπορούσε να φάει γκολ από τον Ολυμπιακό. Εμένα με ενδιαφέρει να ανέβω στη Football League, σένα, δεν ξέρω, να ανέβω στην Α1 και να πάρω το πρωτάθλημα στο βόλι. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν. Καλά. Ο καθένας ό,τι θέλει να κάνει. Εσύ ρώτα τους Ηρακλειδείς και τους Αριανούς που πήγε η αιμορροίδα χθες και άσε τα άλλα τώρα. Εγώ στο λέω. Έχω το δικαίωμα να εκφέρω άποψη. Καλό. Λοιπόν, πάμε στο θέμα. Πάμε στο θέμα. Πάμε στο θέμα το οποίο προέκυψε και είναι θέμα. Λοιπόν. Καταρχήν έχει δίκιο ο Κωστής ως προς το ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών δεν ήταν καλές εδώ και καιρό. Βέβαια, δεν γράψαμε κι άλλα. Ότι πήγαν οι σουπεράδες και βρήκαν τον Μυροφορίδη και τον ορμήξανε. Τι κάνανε. Αυτό που λες δεν ισχύει. Αυτά δεν ισχύουν. Διαφωνώ, ναι. Και του είπανε ρε κουφάλα με τον Πανιόνι ότι έκανες, να πούμε κτλ. Δεν έγινε αυτό. Άστα ρε κόκκινε. Άστα να πας στο διάλογο. Άσε, μην καλύπτεις. Καλύπτεις. Δεν καλύπτεις. Σκεπάζεις και το πτώμα μετά είναι σε αποσύνθεση. Μην καλύπτεις. Πήγαν οι σουπεράδες και τον βρήκαν. Λέμε Μυροφορίδη, τι έγινε με τον Πανιόνιο, τι έκανες. Κτλ. Άσε. Οι σουπεράδες τον αγαπάνε. Τον αγαπάνε τον Καρυπίδη οι σουπεράδες. Δηλαδή σε μια κόντρα. Στάσου λίγο ρε Κρυπίδη. Είμαι ακριβοδίκαιο. Ναι. Σε μια κόντρα. Σε μια κόντρα Καρυπίδη, Μυροφορίδη, οι σουπεράδες θα πάρουν το μέρος του Καρυπίδη. Okay. Πάει τελείωση. Δεν καίει, καίει, δεν καίει. Λάθος κάνω εγώ. Έτσι λες εσύ. Ναι, πάει σε ό,τι θες εσύ. Πριν 90 μέρες σου είπα το επεισόδιο. Στο είπα το επεισόδιο. Φυσικά. Ωραία. Σου είπα ότι δεν μιλάνε αυτοί. Ωραία. Τι λες, δεν το γνωρίζω. Σου είπα ότι δεν υπάρχει ρευστό για να πάει ο άλλος στις Σέρες Γλυκά και δεν έχει κανένα λόγο να υπάρχει στον Άρη. Τι να κάνει στον Άρη ο Μυροφορίδης. Ο Μυροφορίδης θέλει χρήματα. Θέλει ρευστό. Όταν δεν υπάρχει ρευστό ο Μυροφορίδης, το αμφίγιο Μυροφορίδης είναι μεγάλο πρόβλημα για τον Άρη. Αυτή είναι η αστασία. Γιατί είναι για τον Άρη πρόβλημα όμως. Θες να με ακούσεις. Ναι. Αυτή είναι η εκδοχή του Καρυπίδη που λες εσύ. Όχι, όχι, όχι. Ή η δική σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι, η αλήθεια είναι αυτή που θα σου πω εγώ. Εσύ τώρα κόκκινε, πες μου, εάν φύγει ο Μυροφορίδης, τι μπέλα βρίσκει ο Άρης. Δεν ανεβαίνει ο Άρης. Γιατί δεν ανεβαίνει όμως ο Άρης. Για άλλους λόγους. Ποιους λόγους, έχεις κόλλο να το πεις. Ή επειδή είσαι με τον Μυροφορίδη κόλλος και βρακή, δεν θες να το πεις. Γιατί θα μου δώσει να φάω ο Μυροφορίδης. Επειδή δεν σε δώσει να φας, πες την αλήθεια. Την αλήθεια λέω. Ποια είναι η αλήθεια. Ο λόγος που μάλωσαν οι δύο άντρες είναι γιατί. Εμπλέκεται στα πόδια του Μυροφορίδη συνεχώς ο Καρυπίδης. Ένα-ένα, θα τα πω, καταρχήν. Για να δεις πώς ξεσκεπάζω τα πάντα με αλήθεια. Μπράβο, Γρηγόρη. Με υποχρέωσες. Ναι. Με υποχρέωσες. Ναι. Όπα. Λέγε ρε Γρηγόρη, άστα κινητά ρε Γρηγόρη. Μόνο, κάτσε. Άστα κινητά ρε Γρηγόρη. Δώσε μου, βάλε με λίγο τέτοια μουσική. Πρέπει να σε πάρει. Λοιπόν, δεν τσακώθηκαν, ρε. Ένα. Καιρό τώρα. Με ανέθεσε μια αποστολή. Εγώ εσένα. Να μάθω τι έγινε με τον Ελουντούλου. Λοιπόν, ο Ελουντούλου ήθελε να φύγει από τον Απόλλωνα. Εντάξει, και να πάει στον Άρη. Θέλει προκαταβολή, πώς θα πάει. Πώς θα πάει. Να τελειώσω. Ρε, δεν υπάρχει. Να τελειώσω. Με ρώτησε και πώς τον έφαγε και γιατί τον έδιωξε ο Καλαϊτζής. Δεν τον έδιωξε. Ναι. Δεν τον έδιωξε. Έκανε πειθαρχικό παράδειγμα πάρα πολύ βαρύ με σκοπό να φύγει. Μάλιστα. Για να πάει στον Άρη. Ωραία. Και... Λοιπόν, και όταν θέλουμε να μάθουμε τι έγινε στον Άρη και πώς έγινε, ναι, θα τα μαθαίνουμε από τους πρωταγωνιστές. Σιγά, μη φτύνει. Λοιπόν, πάμε στον Παύλο Μυροφορίδη. Α, εντάξει. Παύλο, καλησπέρα. Τελείωσε. Α, μα εντάξει. Καλησπέρα. Τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ. Γερός να είσαι. Να είσαι καλά. Εγώ δεν μιλάω. Θα το πω ευθέως, τα έχουμε πει από χθες. Ό,τι έχεις να πεις, δίπλα μου είναι ο κύριος. Όχι, έχω κάτι. Με τον Κωστή μην έχουμε μιλήσει κάποιες φορές. Βέβαια. Πιστεύω ότι με ξέρει. Φυσικά. Ωραία. Εγώ έβγαλα την κόντρα που έχετε εδώ και 90 μέρες με τον κύριο Καρυπίδη. Ωραία. Και άλλοι λέγανε όχι, λέει καλά τα έχουν. Ότι υπάρχουν, ας πω κάτι, ρε Κωστή. Δεν υπάρχει πιο πράγμα. Αν δεν συμφωνούμε όλοι με όλους, υπάρχει πρόβλημα. Ναι, βέβαια.
Υπάρχει πρόβλημα, άμα δεν συμφωνούμε δηλαδή. Ε, βέβαια, άμα εγώ δεν συμφωνώ με τον Ανδρώνη. Δεν συμφωνεί ο Ανδρώνης με τον κόκκινο. Και θα έχουμε θέμα στη δουλειά, βέβαια. Περίμενε, ρε φίλε. Μπορούμε να συμφωνούμε όλοι μόνο για να το πάω διαφορετικά. Όχι, αλλά εγώ στο λέω το άλλο. Θέλει η γυναίκα σου να πας διακοπές στην Κρήτη και εσύ θες να πας, ξέρω εγώ, στη μάνα σου, ξέρω εγώ, στο Βελβεντό Κοζάνης. Ή εγώ, ξέρω εγώ, θέλω να πάω. Δεν είναι πρόβλημα, δεν είναι διαφωνία. Όχι, φίλε, στο καλό να πάει στην Κρήτη. Εντάξει, λέγε. Δηλαδή, ο τρόπος που κάποια πράγματα λέγονται, καλό είναι, εντάξει, ας λέγονται, ρε παιδί μου, δεν είναι κακό. Ο καθένας έχει την άποψή του. Εσύ πόσο σίγουρος είσαι ότι μου την πέσανε? Έτσι είπανε, ότι την πέσανε σου περάδοχο πληροφορία. Όχι, τι είπανε τώρα, σου είπα, μου πες τώρα και είπες ότι έχει πληροφορία. Πού την πληροφορία? Δεν είπα ότι σε δίρανε. Όχι, δεν υπάρχει αυτό που λες. Ρε αδερφέ, περίμενε, θα λέμε κάτι, να μην λέμε ότι να είναι. Σε παρακαλώ, ρε αγόρι μου, ξέρεις ότι δεν είμαι. Παύλο, δεν μου λες, σου είπανε. Οι σου περάδες για το μάζ με τον Πανιόνιο. Και τι να λέει. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο αρνείσαι να χάσει εσύ. Εγώ έχω υπογράψει με κανένα ότι θα κερδίσω 50 μάτς. Ε, ναι, δεν διαμαρτυρήθηκαν οι σουπεράδες για το μάζι με τον Πανιόνιο. Περίμενε, ρε φίλε. Μπορεί να διαμαρτυρηθεί ο καθένας όποτε θέλει. Εμένα μου την έπεσαν. Σου είπαν τι έγινε το μάζι με τον Πανιόνιο. Ρε φίλε, κάτσε, να ξέρουμε τι λέμε. Εμένα οι σουπεράδες του Άρη ίσα ίσα είναι δίπλα μου όσο δεν μπορεί να καταλάβει άνθρωπος. Ο κόσμος γενικά του Άρη είναι δίπλα μου όσο δεν μπορεί να καταλάβει κανένα. Άλλο κόσμος του Άρη και άλλο οι σουπεράδες. Είναι διαφορετικό. Οι σουπεράδες, και οι σουπεράδες σου λέει. Γιατί δηλαδή ο κόσμος του Άρη με τη Super 3 είναι άλλο κομμάτι. Ναι, είναι άλλο. Όχι, ρε φίλε, τον Άρη αγαπάνε και οι δύο. Δεν νομίζω. Δεν αγαπάνε τον Μυροφορίδη και τον Καρυπίδη, τον Άρη αγαπάνε. Εντάξει. Ναι, αλλά σε μια κόντρα θα σταθούν υπέρ ή κατά, δεν νομίζω. Δεν υπάρχει. Πρόσεχε να σου πω κάτι. Άμα θέλουμε να δημιουργήσουμε ίντρικα και να αφήσουμε λογάκια δεξιά-αριστερά, ναι, μπορεί να σταθούν έτσι όπως το λες εσύ, έτσι όπως το λέω εγώ. Ο καθένας θα πει ότι ξέρεις είναι υπέρ αυτού και υπέρ του άλλου. Εδώ υπάρχει το κοινό καλό, ρε φίλε. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή, όπως το λες. Δηλαδή το καλό ποιο είναι, να είναι με τον Άρη ή να είναι με τον Καρυπίδη τον Μυροφορίδη. Καλά, ο Άρης είναι, τέτοιο σωματείο. Επειδή μιλάμε για το καλό του Άρη, Παύλο, θα ήσα. Υπάρχει πάνω από τον Άρη, Μυροφορίδης ή Καρυπίδης. Επειδή μ' άρεσε πολύ, αυτό που είπες, θα είναι αύριο στον Άρη ο Παύλος ο Μυροφορίδης. Όταν θα μιλήσω εγώ με τον Καρυπίδη, κοίτα, σου είπα, δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι με όλους. Εγώ είμαι λίγο πιο δύσκολος άνθρωπος στο κομμάτι του. Παύλο, με το βλαμμένο δίπλα μου πλακωνόμαστε κάθε τρία δευτερόλεπτα. Εγώ δεν παρεξηγώ το ότι μπορεί να παίζετε ξύλο, να μιλάτε, να βρίζεστε, να κάνετε. Άμα δεν παίξεις ξύλο στη δουλειά σου, δουλειά δεν κάνεις. Ωραία. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να ανέβει ο Άρης. Και η γνώμη δική μου είναι, όχι επειδή στον αέρα, λοιπόν, ότι χωρίς εσένα δεν ανεβαίνει. Δεν υπάρχει αυτό. Ο Άρης ανέβει, σου είπα, είτε με Μυροφορίδη, είτε χωρίς Μυροφορίδη, είτε με οποιονδήποτε. Ωραία. Και γιατί να, γιατί να χαλάς τώρα η Μπουγάδα, ρε Παύλο, δηλαδή τώρα, τι διάολο μπορεί να γίνει. Δεν είναι θέμα Μπουγάδας. Οκ, είναι κάποια πράγματα που κάθεσαι, κάνεις ένα πλάνο, ένα προγραμματισμό. Σου πετυχαίνουν κάποια, δεν σου πετυχαίνουν κάποια. Ρευστό υπάρχει. Μια χαρά υπάρχει. Από τη στιγμή που μέχρι τώρα κυλάει μια ομάδα, μια χαρά υπάρχει. Όταν έχει να πληρώσει μαλακίες, συγγνώμη, αμαρτίες παρελθόντος και λεφτά πολλά. Τα οποία μέχρι τώρα ανταποκρίνεται, καλό και κακό υπάρχει. Δηλαδή γλυκά και για σέρε, α πούμε, λέμε, υπάρχουν. Θέλω ρε γλυκά για σέρε. Ρε, βλέπει που παίζουμε φέτο. Αλήθεια τώρα πε μου, βλέπει ή δεν ασχολείσαι. Πώ δεν βλέπω. Βλαμμένο είναι, Παύλο. Και τον Πασά, βλέπω που είναι δικό σου. Πασά, που πιο αργό από τον κόκκινο. Και τον επιβάλλει να το δίνω, μα έλεγε. Κοιτάξτε, γιατί μιλάμε, γιατί να μαλώσουμε. Ο Σταυρό, δεν μιλάμε, δεν μαλώνουμε, ρε. Ο Σταυρό στην πλάτη του Πασά που του βάλε είναι μεγαλύτερο από του Χριστού. 9 νίκες έχει ο Πασάς. Τι να κάνει άλλο, ρε. Ο Πασάς έχει 9 νίκες, αλλά είναι πιο αργός από την νεκροφόρα. Το βάζετε δεκάρι, το βάζετε εξτρέμ. Μα με τι έχει να ανταγωνιστεί ο Πασάς. Περίμενε, περίμενε, ας το πω αλλιώς. Το Πάσχα στον επιτάφιο πας. Όχι, δεν θέλω να πάρω μάτι στον επιτάφιο, γιατί εκεί μάτι παίρνουν όλοι. Άμα πας στον επιτάφιο, και σε ένα τέμπο πάνε. Ο Πασάς δεν πάει, δεν φίλε σε αυτό το τέμπο. Ο επιτάφιος πάει σε ένα τέμπο, ο Πασάς δεν πάει. Ωραία, είδηση δώσε μας. Θα μείνεις, ναι ή όχι. Έμεινε. Άσε το πείμα τώρα για τις ειδήσεις από μένα. Όσα μαλλιά έχει και χτενίζεις, έχω και χτενίζω. Άσε το πείμα. Οπότε τι κάνει, μένει. Εσύ τι κατάλαβες. Εσύ θες να μείνει. Συγγνώμη, Παύλο, να το γυρίσουμε λίγο, σε παρακαλώ. Εσύ ρε κουκλατάν, μαλλιά, θέλεις να μείνει ο Μυροφορίδης ή όχι? Είναι πολύτιμος για την ομάδα, φυσικά. Ωραία. Αυτό έχει σημασία. Το άλλο, τι λέμε και τι κάνουμε, είναι πολύτιμος για την ομάδα, φυσικά. Η δουλειά που κάνει ο Μυροφορίδης είναι πάρα πολύ σημαντική. Φυσικά. Όλο είναι εγώ λέω, σαν Γρηγόρης, ναι, ότι βγάζει ο Καρυπίδης προς τα έξω την εντύπωση ότι θέλει να ασχολείται με όλους και με όλα. Δεν θέλω να πεις τίποτα εσύ. Εγώ το λέω.
Όχι, ο Καρυπίδης καλά κάνει, έχει το άγχος του, έχει την τρέλα του γιατί θέλει να βγει ομάδα. Μην τα μηδενίσουμε όλα. Δεν μηδένισα κάτι. Αυτό κάποια στιγμή μπορεί να δημιουργήσει υπερβολές και να ξεφύγουμε. Λογικό είναι αυτό. Γιατί η λύσα και το πάθος που έχει να βγει ομάδα είναι και η δικιά μου λύσα να βγει ομάδα. Μπορεί αυτό να φέρει συγκρούσεις. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο οι κόκκινες γραμμές που υπάρχουν στις ομάδες, στις οποίες βάζουμε μεταξύ τους κάποιους συνεργάτες. Όταν λέμε ότι συνεργαζόμαστε και αυτό κάνω εγώ και αυτό κάνεις εσύ. Αυτή είναι η δουλειά σου και γι' αυτό σε έφερα. Γι' αυτό πληρώνεσαι, αυτό έρθες να κάνεις. Μπορείς να το κάνεις, καλώς. Δεν μπορείς να το κάνεις, θα το καπελάκι σου και ας νυχθεί της Παναγίας. Ναι, θα το πω για άλλη μια φορά. Και ας γίνω κουραστικός, το λέω από χτες. Εγώ ξέρω ένα Μυροφορίδη, ο οποίος όπου πήγε, τελείωσε και μετά έφυγε. Εντάξει. Εδώ για γιατί να αλλάξει. Υπάρχει, όχι, ξέρω τι για λέω. Για τα πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Όχι ρε Παύλο. Είσαι πόντιος. Και εγώ σε ξέρω, για γνήσιο πόντιο. Αθεράπευτο. Για πόντιος είσαι πολύ αθεράπευτο. Αθεράπευτο πόντιο. Τι είπες, δεν άκουσα. Για πόντιος είσαι πάρα πολύ έξυπνος. Δεν έχω συναντήσει έξυπνο. Εγώ έξυπνους ποντίους δεν έχω γνωρίσει. Αλλά εσύ είσαι μωρό αδερφέ μου. Σπίρτο αναμένο. Είσαι σπίρτο αναμένο. Άκου κολοτούμπα. Η πιο έξυπνη φιλή είναι πότι Κωστή. Κουτοπώνυρ είναι ρε. Όχι αδερφέ, εγώ δεν είμαι κουτοπώνυρος. Εγώ είμαι μισός πόντιος και μια κουτοπονηριά την έχω έτσι. Έχω πάρει μια. Εσύ άμα είσαι μισός, εγώ είμαι ολόκληρος όμως. Και από μάνα και ο πατέρα. Εντάξει. Ερώτηση, μπας και κάτσε τώρα να εκμεταλλευτώ την παρουσία σου. Μπας και βγάλουμε είδηση. Ο Χαντί έκλεισε, τελείωσε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ο Ανιλουντούλου. Ο Ανιλουντούλου. Και τώρα με συγχωρεί, βγήκε στον αέρα να μας πεις τι. Να σου πει ότι δεν έχει ρευστό ρε. Ρε βλάκα, ο πόντιος. Βλέπεις τι κάνει. Ο πόντιος, να ο πόντιος είναι, ρε, ο πόντιος είναι γάτα. Το ρωτάς ρευστό μια γάτα. Βρίζει όλους τους πόντιους και σε λέει γάτα τώρα. Ρε γάτα είναι. Να δεις, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πιο διαστραμμένο εξωγήινο πλάσμα. Στα έχω ξαναπεί. Και θα έρθει μήνυμα μετά, ξέρεις. Άντε να μην αρχίσω και βγάζω. Λοιπόν, φροντίστε να τα βρείτε. Φροντίστε να τα βρείτε και να τελειώσει τη δουλειά σου. Καλό μεσημέρι. Εγώ ξέρω ένα Μυροφορίδη που τελειώνει τη δουλειά του όπου είναι. Τέλος. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τώρα εσύ την προξενήτρα κάνεις. Να σου ανοίξω ένα γραφείο συνοικεσίων. Δεν είμαι γραφείο. Τι κάνεις τον καλό, θες να κάνεις. Όχι. Ό,τι και να θες να κάνεις τον καλό. Δεν κρύβω. Ναι. Άκουνα. Ναι. Η διαφάνεια. Διαφάνεια. Η απόλυτη διαφάνεια. Ναι. Φαίνεται. Ναι. Στο ότι έκανα ρεπορτάζ, σου είπα για τον Ελουντούλου την αλήθεια. Ελουντούλου την αλήθεια. Και στην μπούρδα που πέταξες. Ναι. Ότι κατευθείαν σου έβγαλα τον άνθρωπο ο οποίος δεν μιλάει με κανέναν αυτές τις δύο μέρες. Ωραία. Και βγήκε να απαντήσει. Καλά, φυσικά. Αυτή τι κατάλαβες από όλο αυτό. Ότι μένει ή φεύγει. Σου απάντησε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ο πόντιος αυτός είναι άλλη περίπτωση. Έχει όρια όμως. Ο πόντιος αυτός έχει μυαλό και σου λέει φεύγω γιατί για όλα υπάρχει μια φορά. Η πρώτη φορά. Όχι, αυτό κατάλαβα. Όταν τον είπα ότι μη μου το χαλάς τώρα, εσύ πήγες το τελείωσες. Ναι. Και λέει για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Δεν φεύγει αποτυχημένος αν θα φύγει πάντως τώρα σήμερα. Δεν είναι θέμα επιτυχίας και αποτυχίας. Μετράει στη δουλειά ρε βλάκα. Δεν έχει θέμα. Άλλο να σε διώξουν με τις κλωτσιές και άλλο να. Όχι, το βλέπω σαν επαγγελματίας. Άλλο να με διώξουν και άλλο να φύγω. Πήρε τι απαντήσει που ήθελε. Και άμα φύγω. Μισό, ναι. Και άλλο να φύγω να έχω το πρώτο τον Άρη. Είναι σημαντικό. Τώρα, αν ο Άρης πάει πέσει τρίτο και φύγει ο Μυροφορίδης, θα πούνε. Εδώ. Ρε, έχει... ομάδα που κερδίζει αλλάζει. Αυτή είναι η ερώτηση. Όχι, δεν αλλάζει. Γιατί να αλλάξει. Γιατί... Το λέω και στο φίλο, στον Καρυπίδη. Ναι. Το λέω και στο Μυροφορίδη, γιατί να αλλάξει. Γιατί να αλλάξει. Δεν μου λε, κόκκινε. Ο Μετρόπολο, α πούμε, είναι πρώτο. Ναι. Εάν ο Ανδρώνης τρεις μήνες εδώ, τέσσερις μήνες δεν έχει να πληρώσει, φεύγεις εσύ για μένες. Και σου πούνε, ξέρω εγώ αυτό κτλ. Πρώτο είναι το Μετρόπολη. Άλλο πράγμα μιλάμε. Όχι, αυτό το πράγμα μιλάμε. Γι' αυτό το πράγμα μιλάμε. Αν θες διάλειμμα να πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Είναι οι θάλασσες, είναι τα βουνά, είναι οι άνθρωποι. Πάνω απ' όλα όμως, η Ελλάδα είναι η γεύση της. Δοκίμασε Ελλάδα. Δοκίμασε γεύσεις από τη στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα στα Lidl. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτας 3 λίτρα 16,99. Σαρδέλες Μυτιλίνης 360 γραμμάρια 3,99. Γλυκό κουταλιού Kumquat Κέρκυρας 250 γραμμάρια 2,49. Και πολλά ακόμα εκλεκτά τοπικά προϊόντα σε τιμές Lidl. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Πω πω. 2-11 ο ένας, 2-7 ο άλλος, 2-10 ο παράλλος. Πού να τους βάλω όλους αυτούς αφεντικό? Στα κανάλια Nova Sports. Γιατί? Γιατί στην Nova όλοι οι υψηλοί χωράνε.
Όλη η EuroLeague παίζει στην Nova. Μη χάσεις τη θεϊκή αναμέτρηση. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε την 1η Φεβρουαρίου. Αποκλειστικά στα κανάλια Nova Sports. Και μην ξεχνάς, μόνο με Nova Go απολαμβάνεις όλους τους αγώνες της EuroLeague όπου κι αν είσαι. Nova. Ζεις καλύτερα. Το θέαμα εξαρτάται από τη συνδρομή Nova. Απαιτείται σύνδεση ίντερνετ, Wi-Fi ή ενσύρματη. Πληροφορίες στο nova.gr. Ιανουάριος στο Mega Outlet. Εκπτώσεις στις εκπτώσεις με ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Είδες που άνοιξε νέο κατάστημα ακροπολία ελληνικών στη Νεάπολη? Το είδες. Είναι δίπλα μας. Και μια που λέμε για ακροπολείο, καιρό έχουμε να φάμε ρολό κοτόπουλο ή κεφτεδάκια της γιαγιάς στο φούρνο. Φοβερό. Έχει συντονιστεί με τα ακροπολία ελληνικών. Ακού τις προσφορές από 29 Γενάρη έως 8 Φλεβάρι. Ρολό κοτόπουλο μόνο με 3,99 το κιλό. Κιμάς χοιρινός μόνο με 2,99 το κιλό. Και τηγανιά χοιρινή μαρινάτη μόνο με 3,99 το κιλό. Κρεοπολία ελληνικών. Τώρα ακόμη πιο κοντά σας με νέο κατάστημα στη Νεάπολη, Ελευθερίου Βενιζέλου 47. Κρεοπολία ελληνικών. Φθηνά και ποιοτικά. Για δώσε μου από αυτό το καινούριο. Σιγά μην τα βρω. Σιγά μην τα βρω. Θα τα βρω. Τα βρήκα. Τα κάνω. Τα χάνω. Για πρώτη φορά Scratch, 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Αντέχεις τέτοια συγκίνηση? Scratch, τύχη στη στιγμή. Ελληνικά Λαχεία, μέλος του ομίλου ΟΠΑΠ, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνο. Πολλές απίθανες στολές. Πρωτότυπα, αστεία, χαριτωμένα αξεσουάρ μάσκες. Για να φτιάξεις τη δική σου ζουζουνίστικη. Αστεία. Τρομακτική. Διαφορετική. Καρναβαλο φατσούλα. Φάντομ, Αριστοτέλους 16. Το μεγαλύτερο παιχνιδάδικο στο κέντρο της πόλης. Μπες Φάντομ και βγες καρναβάλι. Α, και μην ξεχάσεις το δώρο σου. Τι θα γίνει ρε μωρό μου, 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ό,τι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ. Καταστήματα Φορόλ. Με 29 σημεία, σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα, 39 καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Πω, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. injectionservice.gr. Μα πώς τον πετυχαίνεις έτσι το μουσακά? Πραγματικά πρέπει να μου πεις τη συνταγή. Τη συνταγή? Πάρε χαρτί και γράφε. Πρώτα πετάγεσαι στο σκλαβενίτι. Ύστερα πηγαίνεις στα έτοιμα φαγητά. Διαλέγεις το μουσακά, γυρίζεις, τον αναθερμαίνεις στο φούρνο ή στο φούρνο μικροκυμάτων και απολαμβάνεις σπιτικό φαγητό όπου και όποτε θέλεις. Εύκολη συνταγή. Επιλέξτε μουσακά, λαχανοτολμάδες, παστίτσιο, γεμιστά με ρύζι, γιουβέτσι και δεκάδες άλλα πιάτα, όλα μαγειρεμένα από τους ανθρώπους του Σκλαβενίτη. Με υλικά άριστης ποιότητας. Αυτά που θα διαλέγατε κι εσείς στο σούπερ μάρκετ. Έτοιμα φαγητά από τους Σκλαβενίτη. Σας περιμένουμε στα υπερ μάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία. Το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Salonica για Νιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Το 1982, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, μία οδηγός αγώνων πίστεψε στον εαυτό της και κατάφερε αυτό που δεν έχει καταφέρει καμία μέχρι σήμερα. Να είναι η πρώτη γυναίκα οδηγός που τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Γιατί όταν είσαι γεννημένος νικητής, το παιχνίδι το κάνεις εσύ. Winmasters.gr. Τώρα και στην Ελλάδα. 25.000 live παιχνίδια κάθε μήνα. Cash out. Αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και άμεσες αναλήψεις. Winmasters.gr. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Παίξε υπεύθυνα. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής NGA. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και θεά 2-10-92-37-777. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. We'll be right back.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με γραμμές πλέον. Το 2310 και τα 390 για ενεργικά σας. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Η όλη διαδικασία είναι ένα λεπτό. Στους αδερφούς Κωνσταντινίδη υπάρχει ένα μεγάλο παζάρι ανταλλακτικών. Το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται το λύνουν και στο δίνουν ή το λύνεις και το παίρνεις για να το βάλεις όπου θέλεις, να το τοποθετήσεις σε όποιο κατάστημα θέλεις. Περισσότερα στο site, στο www.listoparo.gr. Τώρα και όλες οι μηχανές αυτοκινήτων μόνο με 150 ευρώ. Τα 390 είναι δικά σας, το 2310-90-90-90. Μαζί μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, η Skoda Εσκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο. Εκεί όπου υπάρχουν ασύλληπτες προσφορές καθημερινά και υπάρχει μια που τρέχει και τελειώνει. Τελειώνει και τελειώνουν τα αυτοκίνητα. Για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου με 17.050 ευρώ μόνο. Αν έχετε δει πουθενά άλλο φθηνότερη τιμή, η επιδότηση της ΔΕΠΑ, επειδή δεν κρατήσει μια ζωή, πάτε τώρα. Έχουν μείνει κανένα δύο κομμάτια. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-596-596 ή πηγαίνετε εκεί στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Λέγε ρε βλαμμένε. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Εδώ με στέλνουν σουπεράδες επώνυμοι. Το στηρίζουμε το μυροφορείο. Άρα, άμα στηρίζουμε. Άρα, έλεγα ψέματα. Όχι, έλεγε αλήθεια. Γυρίζω την πλάκα να πούμε. Εδώ με στέλνουν μηνύματα ότι στηρίζουμε, λέει. Άκου την και αποδυτικά κιόλα. Αποδυτικά. Τώρα αυτή είναι και διασπασμένη. Ξέρω εγώ, η Ανατολική μπορεί να είναι με τον άλλον. Όχι, όχι, όχι. Δεν ξέρω. Τώρα αυτό το μήνυμα αποδυτικά είναι. Είναι η Δυτική. Ναι. Μπορεί η Ανατολική να είναι με τον άλλον. Εγώ έλεγα ψέματα. Είσαι σίγουρο. Τελείωσε, πάει τελείω. Έλεγε τίποτα. Η Δυτική. Άρα η Δυτική είναι με το μυροφορείο. Δεν έχει Δυτική και η Αριανή, αυτό που σου είπα. Μύρε κόκκινε, φάκι. Ο άνθρωπο βγήκε να σου πω κάτι. Το τιμά ένα πράγμα. Εσύ τι κατάλαβε, μένει ή φεύγει. Θα μείνει. Εγώ με αυτό που. Αν βγήκε θα εκνευριστώ. Θα εκνευριστεί. Ναι, πολύ. Ξέρεις τι θα... Δηλαδή, ειλικρινά θα το σκίσω το καρύδι. Μη. Δεν μου λες, ξέρεις ποιο θα νομπελάσει το Άρη μετά. Πώς θα αντιδράσουν οι παίκτες του καρύδι του Μυροφορίδη μέσα στην ομάδα. Είσαι έξυπνος. Θα κάνουν μια γκέλα, θα λένε τους έβαλε ο Μυροφορίδης. Πάει η ομάδα, χάλασε. Αλλά ευτυχώς εκεί ο Ζαβουνοκέφαλος, ο δικός σου Άβελ, εκεί δεν τραβάει με τον Όφη. Δεν τραβάει. Δεν έχουν λεφτά εκεί. Α, γιατί εδώ έχουν λεφτά. Χεσμένοι στο Τάλιρο είναι εδώ. Δεν βλέπεις, κλάνουν και βγαίνουν δολάρια από πίσω. Σου απάντησε. Απλά ναι. Η αχαριστία είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Μπράβο. Αυτός ο Ποντιάρας. Ο Ποντιάρας. Δυστυχώς έχει ένα ελάττωμα. Τι. Ό,τι είναι να πεις το λέει κατά μου. Καλά κάνει. Είδες, βγήκε και στόπε. Καλά, ναι. Ευθέως. Είχε δίκιο τώρα κόκκινος, ε. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Τελείωσε. Πάνε στον κόσμο. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλώς τον. Εγώ και πάρα πολύ καιρό σας λέω ένα πράγμα. Σας έχω πει ότι το πρωτάθλημα από ό,τι διαφαίνεται το πάρει ο ΠΑΟΚ. Θα κριθεί στο Φάληρο, στην Τούμπα και ίσως στην Τρίπολη και στην έδρα του Ατρομήτου. Και γιατί το λέω αυτό. Από ό,τι βλέπετε όλοι εκτός στην ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, καλός ή κακός, εύκολα ή δύσκολα, δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνει αυτό, ή θα κερδίσουν ή δεν θα χάσουν. Η ΑΕΚ κρίνεται για ένα πέναλτι που πήρε και κακώς το πήρε με τη Λαμία εκτός περιοχής και δεν πήρε τόσα άλλα. Ναι, με τα Γιάννενα. Εάν το πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, θα είναι ο μεγαλύτερος άθλος που έχει γίνει ποτέ. Και για τον Ολυμπιακό θα είναι άθλος. Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για τον Ολυμπιακό καθόλου. Αν το χάσει ο ΠΑΟΚ θα είναι αποτυχία. Έτσι το ερμηνεύω εγώ. Ναι, καλά κάνεις. Είναι η γνώμη σου και η άποψή σου. Ναι. Μπορούσε ο κύριος Ζαχαριάδης κάλλιστα να σφυρίσει πέναλτι. Κάλεσε να αποβάλει το Φιγκέιρας, αλλά και ο κύριος Φάνος περίμενε το 87 να δει ότι δεν και να μην κάνει τίποτα. Και εν τέλει να κάνει. Και τι έκανε, έδωσε το δικαίωμα σε όλους εμάς εκτός των Παοξίδων να βγαίνουμε σήμερα στο ραδιόφωνο και να λέμε γιατί κύριε Φάνος διόρθωσες το λάθος με το χέρι του Μιχάλη που ήταν πέναλτι με ένα άλλο λάθος. Αυτό έχω να εκφράσω εγώ. Και είναι ένα ερώτημα που δουλέψτε το λίγο στο μυαλουδάκι σας. Όσοι θέλετε και έχετε τη διάθεση να το κάνετε. Από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάτε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει την έδρα του Παναθηναϊκού. Ο κύριος Αλαφούζος δεν συμφώνησε στο να πάει ο Μολέδος στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρουμε αν θα πάρει τον Κάτσε ή τον οποιοδήποτε μισθακίδη δανεικό.
είναι ένα πολύ κομβικό παιχνίδι που δεν βλέπω να το σχολιάζει κανείς. Και θεωρώ ότι θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Για ρωτώ όμως φίλους του Παναθηναϊκού τι σχέσεις έχουν με τον κύριο Αλαφούζο. Εάν οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν φωνάζανε, θα είχε γίνει το deal. Οκ. Παρακαλώ. Πάμε. Καλημέρα. Καλώς τον. Επειδή έχουν μάθει και έχουν καταλάβει ότι το πρωτάθλημα δεν μπορούν να το ζυγώσουν. Να το ζυγώσουν. Κάνουν μερικές κολοτούμπες στον πύργο το Λευκό και στον πύργο το ΟΤΕ. Είδανε ότι αυτό που δεν είδανε, σήκωσε όλο τον πάγκο να τον βγάλει να τον στείλει στην κερκίδα. Και τρίτον, αυτό το offside που έβαλε τον γκολ η ΑΕΚ δεν το σχολιάζει κανείς και ούτε το σχολίασε. Αυτό το είδε όλος ο κόσμος. Τουλάχιστον αν ήταν πέναλτι δεν ήταν του ΠΑΟΚ, ήταν πεντακάθαρο, όπως ήταν και πεντακάθαρο του Ολυμπιακού. Εμείς δεν κρίνουμε και ούτε συγκρίνουμε. Να το καταλάβουν καλά, αφού το καταλάβανε ότι το πρωτάθλημα και το κύπελο θα είναι στον πύργο το Λευκό. Καλημέρα. Πάμε επόμενος κύριος. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Θέλω να πω τρία πράγματα εντάχει. Ναι. Το πρώτο απ' όλα, ο ΠΑΟΚ μεγάλωσε, πάρτε το χαμπάρι και εδώ στην πόλη μας και έξω από την πόλη μας. Το δεύτερο είναι ότι το μόνο που πρέπει να χαρούμε από αυτή την πρωτιά είναι ότι πρέπει να χαρούμε που κλαίνε οι υπόλοιποι. Μετά από τόσα χρόνια που κλαίγαμε εμείς. Απολαύστε αυτό μόνο. Ποιοι υπόλοιποι? Άρης, Ολυμπιακός, Ηρακλής. Όλοι μαζί, μια παρεΐτσα. Και οι συμπολίτες σου. Βέβαια. Λοιπόν, και φίλε μου αεξή, τελευταίο για να κλείσω. Άρχισε να κάνεις ρεπορτάζ και άλλων ομάδων και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και τέτοια. Καλά κάνει. Συνήθισε το, προσπάθησε να παίξεις για την ιστορία σου και άφησε τον Ολυμπιακό να κερδίσει για να μην πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ όπως θέλουν οι περισσότεροι. Και ξέρεις, εμείς εδώ στη Μακεδονία έχουμε μεγάλα φρύδια. Καθίστε από κάτω και απολαύστε τα. Γεια σας φίλε. Τέλος ο Ρόκα από τον Πλατανιά. Εντάξει. Ναι. Τέλος ο Πλατανιάς. Τώρα. Λέγε. Έλα καλησπέρα. Καλώς τώρα. Καλώς τώρα. Μπορώ να επέμβω γιατί είναι θέμα. Να επέμβεις και να σε ρωτήσεις. Όχι, δεν μπορεί να επέμβεις. Γιατί. Γιατί. Γιατί ειλικρινά εσύ θα πρέπει να μου πεις. Ναι, είναι θέμα του άλλους, λέω, μπορώ να μιλήσω, αυτό είπα. Όχι, λες μπορώ να επέμβω. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Γιατί τόση κακία. Για ποιο. Με εμάς τους δύο. Όχι, δεν έχει πια κακία, βρε. Ξέρετε πολύ καλά κύριε Βουλώνη γιατί. Το ξέρει τον Κώστα τον Βουλώνη, ρε. Γιατί είναι κακό άνθρωπο, δεν θα τρελατούμε. Ρωτάω γιατί τόση κακία. Γιατί κακία, τι είπε. Τι είπα. Τι είπα. Θέλω να επέμβω, ήθελα να πω, μπορώ να μιλήσω. Να πείτε ότι εφόσον δεν έχετε να απαντήσετε, συνεχίστε πίσω. Τι εστάσσεω εδώ, υπονοεί κάτι ο κόκκινος. Κάτι υπονοεί. Ναι, υπονοώ. Όχι ο κόκκινος κάτι υπονοεί. Για αυτό το θέμα μεταξύ Καρυπίδη και του Εσκομπάρ από την Κοζάνη. Εσκομπάρ. Εσκομπάρ. Ναι. Γιατί είναι Εσκομπάρ. Γιατί είναι Εσκομπάρ. Άστο. Δεν καταλάβω κόκκινος. Εσκομπάρ από την Κοζάνη. Εγώ βάζω τα λεφτά και θα άλλος θα βγαίνει από πάνω. Ο ένας κάνει μια δουλειά. Έφερε ναι, παίκτες. Πέρσι έβαλε 2,5 εκατομμύρια και τρέχει να τα πληρώσει τώρα και ο άλλος με λιγότερα από τα μισά τον έχει πρώτο. Ποιος τον έχει πρώτο, μωρέ. Και να σου πω και κάτι για να μαθαίνεις και την αλήθεια. Στον Απόλλωνα, από τον Απόλλωνα έφυγε και ήρθε ο, πώς το λένε, ο Καζναφέρης και ανέβηκε ο Απόλλων. Και τώρα δεν ξέρουμε. Τι έκανε. Μην τα λέτε, ανέβασε τρεις ομάδες. Τον Ηρακλή δεν έφυγε στη μέση. Όχι, τον ανέβασε. Ρε, τον ανέβασε. Όχι, εγώ δεν είμαι με τον Καρυπίδη και με τους δύο. Δεν τους θέλω και τους δύο, αλλά ο άλλος βάζει τα λεφτά. Κύριε Βουλώνη, δεν κατάλαβα και επειδή βάζει τα λεφτά. Τι. Και επειδή βάζατε τι σημαίνει, ότι ξέρω ποδόσφαιρο. Είναι η ομάδα πρώτη, αυτή είναι οι παίκτες. Ποιος θα πάρει τον Ποιος τους πήρε τους παίκτες. Ποιος τους πήρε τους παίκτες. Από τους παίκτες ποιος τους πήρε. Αφεντικό στο ποδοσφαιρικό τμήμα είναι ένα και λέγεται Μυροφορίδης. Πάει. Άσε βρε τώρα που κάνατε σιγάρε. Ας πάει να στον Ολυμπιακό να κάνει τον τεχνικό διευθυντή. Κάτσε, τι είναι Ολυμπιακό. Εντάξει, αφού δεν σ' αρέσει, έχει πρώτο, είσαι έτοιμο να ανέβει και δεν σ' αρέσει.
Όχι ρε, αυτή είναι. Τι τεχνικοί διευθυντές ρε. Υπάρχουν τέτοια. Μόνο στην Β' Εθνική υπάρχουν τέτοιοι. Έχει εσύ, αιώρι Β' Εθνική. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τεχνικό διευθυντή, τον κύριο. Διευθυντή. Τον κύριο διευθυντή. Ε, βέβαια. Αυτό από πού έμαθε το ποδόσφαιρο, έπαιξε ποτέ μπαλά. Ενώ που αυτό όμω είναι τεχνικό διευθυντή και παίρνει κάποια εκατομμύρια και εσεί παίρνετε τηλέφωνο. Και εμεί κάνουμε ραδιόφωνο. Τι και κάνει σε ραδιόφωνο, τον υποστηρίζει γιατί είναι φίλο σου. Όπα, ποιο είναι φίλο μου. Φίλο σου είναι. Ας τον Ηρακλή, δεν ήσασταν μαζί. Α, από εκεί λέει. Από αυτό. Κύριε Βουλώνη, αν ήταν θέμα. Όχι, να σου πω. Ας τα βρουν αυτοί μεταξύ τους. Όχι κύριε Βουλή. Ο κόκκινος είναι προξενήτρα, πήγαινε να τους τα φτιάξει τώρα. Η αλήθεια. Σου είπε τώρα τον παρακαλάς και μιλάει κανονικά. Αυτός έπρεπε να βγει στο ράδιο που είναι αριανό. Άμα είναι σωστό. Όχι εμάς. Κύριε Βουλώνη, ευχαριστώ πολύ που μας τηλεφωνήσατε και ευχαριστώ πάρα πολύ που φροντίζετε να έρχεστε επισκέπτης εδώ σπίτι μας και να μας βρίζετε κατάμουτρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Βουλώνη. Ωραίος. Δεν θα έπρεπε να βγει, λέει, εδώ. Λοιπόν, θα ο δυτικός σου περάς μου λέει δεν υπάρχουν δυτικοί και ανατολικοί, το στηρίζουμε όλοι το Μυροβορίδη. Μάλιστα. Αυτός είναι αριανός. Δεν είναι σπεράσει. Λάθος κάτσε. Ρε τον κόκκινο. Ναι. Ένα σε δαγκώσει γλύκος. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Όταν λέω όλα, δεν. Είπα εγώ ότι δεν τα λέω. Όχι, δηλαδή άμα που πει ότι θέλω να βγάλω κάτι ή μοτάδε, δεν πάρανε ο χειρότερος. Τελείωσε. Σου λέω για μένα δεν υπάρχουν τίτλοι. Εγώ είμαι αυτόνομη, εγώ είμαι. Πώς δεν υπάρχουν. Εγώ είμαι γαλάζγη, εγώ είμαι Μακεδόνας, εγώ είμαι θύρα 4. Εγώ είμαι σουπεράς, εγώ είμαι ποντίκι. Τι να. Αριανός, επαοξής, είναι αριανός. Γιατί δέρνονται μεταξύ τους τότε. Λάθος. Λάθος. Λέγε φίλε, ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Κόκκινε, καλημέρα Ραπτόπουλε. Είπαμε καλημέρα. Δεν λέω κύριε Ραπτόπουλε γιατί την προσφώνηση του κυρίου την κερδίζετε. Πρέπει να την κερδίσετε από τον κόσμο. Δεν επιβάλλετε και δεν αγοράζετε. Δεν θα φάω το μεσημέρι έτσι και δεν με πείτε κύριο. Θα φάω το βράδυ μόνο. Ναι. Είμαι ατρόμητος και θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Γιατί προχθές μόλις μου κλείσατε το τηλέφωνο, ο Ραπτόπουλος έλεγε να πάμε να πάρουμε προφυλακτικά από το περίπτερο και να ανοίξουμε τα πόδια πάλι. Ναι. Αυτό λέγεται τηλεφωνική μαγιά από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό λέγεται ότι ήρθατε στην Τούμπα δύο φορές και ανοίξατε τις ποδάρες σας. Όπως η Ανουσάκη στον Κούρκουλο εκεί την ταινία. Δεν ανοίξαμε τα πόδια. Αυτό σε λέω. Άκουσε λίγο. Ναι. Δεν ανοίξαμε τα πόδια. Τα ποδαράκια σας τα ανοίξατε μια χαρά. Μια χαρά. Δύο φορές μας έσφαξε η διαιτησία. Έλα, εντάξει, αυτό ήταν το άλλο. Θα με αφήσει να μιλήσω. Γιατί να μην μιλήσει, τι. Μας έσφαξε η διαιτησία δύο ολόκληρες φορές. Έγινε πολύ μεγάλο θέμα αυτό στο γήπεδο. Ενώ ανοίξατε τα πόδια. Σας βίασαν κιόλας δηλαδή. Αυτό θες να πεις. Συνεχίζει. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις δημοσιογραφική ταυτότητα. Είσαι δημοσιογράφος. Όχι, είμαι αδημοσιογράφιστος. Είμαι τελείως. Είσαι δημοσιογράφος. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Δεν γουστάρω τους δημοσιογράφους. Πάμε παρακάτω. Δεν είμαι, όχι. Okay. Γιατί είσαι ανεπιθύμητος στο Περιστέρι, δε. Είσαι ανεπιθύμητος. Εκεί, γιατί. Γιατί είμαι ανεπιθύμητος στο Περιστέρι. Επειδή είπα ότι θέλετε χαρτζιλίκια από το Σπανό. Επειδή είπα ότι θέλετε χαρτζιλίκια από το Σπανό. Επειδή είστε χαρτζιλικάκιδε. Έτσι έμαθα. Έτσι έμαθα. Συνεχίζεις να λες αυτό. Χαρτζηλικάκια είσαι, μωρέ. Θες φράγκα από το Σπανό. Αυτό έμαθα, ναι. Παίρνουμε εμείς χαρτζηλίκια από το Σπανό. Θέλετε, αλλά ο Σπανός δεν δίνει τα φρύδια του. Θες να βγάλω τον πρόεδρο να βγει στο Μετρόπολη. Ναι, βγάλω. Θα σου τα πει μια μήνυση. Τι θα με κάνει μήνυση. Θα σου λέγα θα με κάνει χαρτζηλικάκια. Θα σου λέγα θα με κάνει χαρτζηλικάκια. Ναι. Άνοιξε τα ποδαράκια σου στην Τούμπα δύο φορέ και βγαίνει μούτρα και βγαίνει τα πόδια. Τι ψευτομαγκέ κάνει από το τηλέφωνο τώρα. Εκεί θε να σε δίνω κατηδίαν. Να σε ρωτήσω κάτι, να, τα λες όλα και λες να ότι... σε πλακώσω κάτι δια να είμαστε εδώ οι δυο μας. Άμα θες τα βρίσκουμε και έτσι. Τα λες όλα και σε μάγκας λες. Μίλα ρε για το Μαρινάκι, για το Βαπόρι από την Περσία που χαίζεσαι πάνω σου. Μίλα εσύ. Μίλα εσύ. Όχι. Το Βαπόρι από την Περσία. Τρώει κόσμος, ναι. Ρε, είναι δυνατόν να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν μου λες. Για τα πετρέλαια του Σπανού θα μιλήσει εσύ. Τέλειωσε. Θα μιλήσουμε για τα τσιγάρα. Τέλειωσε η γραμμή. Άμα τα μιλήσουμε για όλα. Σταμάτα ρε. Θέλει. Έχουμε θέματα που καίνε. Ναι. Θες χαρτζηλικάκια από το Σπανό. Δεν σε δίνει ο Σπανό. Ανοίγει τα ποδαράκια σου στην Τούμπα. Θες να σε κάνουμε και γούτσου γούτσου. Αλή, αλή και τρισαλή. Και η θεία μου η χρυσαλή. Έτσι. Λέγε φιλέ. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ο παδό θα κάνει μήνυση. Ήρθε η Κουμουνδούρου. Ήρθε η Κουμουνδούρου. Λοιπόν, Ειρήνη, μην λίγο ησυχία λίγο. Έχω αποκλειστικό, Γρηγόρη, για σένα. Αποκλειστικό, ας το χρωστούσα. Κωστής ήταν στο μοναστηράκι Σαββατοκύριακο. Και δεν και βράδυ γύρισε πίσω. Κώστας ήταν στο μοναστηράκι. Γύρισε 10 δισκοπόλια, να το ξέρεις. Οι 5-6 ήταν φίλοι μου κιόλας.
με εντολή Σαββίδη, άδεια σε ό,τι Καζαντζίδη είχαν παλιά 57, 58, 59, 60. Και ανακοίνωση ότι στο Μάιο κάνει το μεγάλο πάρτι στο Μαρμίτα. Άδεια σε όλα τα δισκοβολία σου λέω. Δεν άφησε δίσκο για δίσκο. Και έδωσε και παραγγελίες ότι έχει περισσέψει σε Ισραήλ, Ιορδανία, εκεί που πούλησε ο Καζαντζίδης, Τουρκία, Αίγυπτο. Λέει, φέρτε τα, λέει, μου κουστίζει να το πω. Να σου πω κάτι, ρε Μούργο. Μην το χαρά. Τελείωσε. Έχω μια κολλητή μου η οποία συχαίνεται τον Ταλάρα. Και έχω και τον Ραπτόπουλο που συχαίνεται τον Καζαντζίδη. Αυτούς τους δύο πρέπει να τους έχω μαζί μια μέρα. Δεν θυμάσαι όμως που είπα για το συλλαλητήριο. Μην ακούσουν τα λάρα, λέω στο συλλαλητήριο. Μην ακούσουν και κανένα τα λάρα. Λοιπόν, κόντρα, θυμάσαι πάλι μεγάλο ρεκόρ να πούμε. Οι φίλοι σου που δεν υπάρχουν φίλες, στο αντίθετο φίλο, οι φίλοι σου, οι κολλητοί σου που δεν υπάρχουν, κολλητές, στο αντίθετο φίλο, αυτό ξέχνατο. Τον Ταλάρα δεν τον γουστάρει όχι για τη φωνή του, δεν τον γουστάρει για τη ζωή του. Εγώ τον Καζαντζίδη δεν τον γουστάρω γενικότερα. Για την κλάψα, και εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες για τον Καζαντζίδη. Και ο Καζαντζίδης, άμα θες να το ανοίξουμε ρε Κώστα, δεν ήταν αυτός που πάει να τον παρουσιάσουμε τον Καζαντζίδη, αλλά θέλει άλλη ώρα. Ο καλύτερος άνθρωπος δεν ήταν. Ο Σταλιός, μπορώ να σου πω, δεν ήταν καθόλου καλός άνθρωπος. Τέλος. Χαιρετισμούς στον πρόεδρο του κόμματος. Γεια σας. Εντάξει, τώρα ήταν καλός, δεν ήταν καλός, τον έφαγε το χώμα και αυτόν πάει τελείως. Άφησε την ιστορία του, έγραψε μεγάλη ιστορία τώρα. Πάμε παρακάτω. Γεια, καλησπέρα. Καλησπέρα, ναι. Κερδίδης από το Λεμάδα. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Εκείνος ο βλαχοαεξής από την Καστοριά. Γιατί δεν ξέρω τώρα τι μάτς βλέπει. Ένα πέναλτι δε, για εσύ που το είδες στο μάτς, πόσα πέναλτι δες. Στο μάτς Πανετολικός ΠΑΟΚ γίναν 4 πέναλτι. 3 υπέρ του ΠΑΟΚ και 1 υπέρ του Πανετολικού. Λοιπόν, και ο διαιτητής έδωσε το 1 από τα 3 στον ΠΑΟΚ και δεν έδωσε που πάντησε ο Κρέσπο τον άλλο μέσα στην περιοχή. Και τα 4 είναι πέναλτι. Πάμε παρακάτω. Για και μένα είναι και τα 4 πέναλτι. Άμα τάτε δεν θα έλεγε 3-1. Πάμε. Θέλω να κάνω μια έκκληση, μη σας κρατάω λογικές γραμμές. Θα παρακαλέσω τους αεξίδες κάθε Σαββατοκύριακο μην κλείνουν τραπέζια, βλέπω την ΠΑΟΚΑΡΑ. Γιατί δεν βρίσκουμε τραπέζι. Μάλιστα, να είσαι καλά. Παρακαλώ. Τι να είσαι καλά. Ανέβηκε η ψήρα στο Γιακά. Λέει αυτά που θέλει. Καλά κάνει. Δικαίωμά του. Του δίνει το δικαίωμα η ομάδα. Εγώ γιατί τα είπε. Καλά κάνει, δεν πάνε να λέω ψέματα. Εδώ εσείς λέγατε άσπρο και ανώλευκη πόλη. Μεγάμα εθνική. Τι, να μην μπουν αυτοί. Ρεγαλάς για όλη η χώρα, εγώ σου είπα. Ναι, τελείωσε. Οι στρατιές του μεγάλου Αλεξάνδρου είχαν τον Ηρακλή σαν σπίδες. Και ο ηφαιστίωνας Ηρακλειδέας. Αποδείξτε ότι δεν ισχύει αυτό που λέω. Ο ηφαιστίωνας Ηρακλειδέας. Αποδείξτε ότι δεν είμαστε απόγονοι Ηρακλειδέων. Ήτανε. Εγώ σου μιλάω με στοιχεία. Ορίστε. Ναι. Ο Μπιφτέκης είναι. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Και εσείς, απόγονος Ηρακλειδέων. Εντάξει, έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καταρχήν, εγώ από Δυτικά Αργανό σήμερα, αυτό που λέω, σε πληροφορώ ότι το στηρίζουμε το Μυροφορίδη, γιατί το στηρίζουμε. Δεν υπάρχει λόγο. Αν στηρίζετε. Γιατί άλλαξε ιστορία με το Μυροφορίδη, ρε. Εάν στηρίζετε το Μυροφορίδη, τότε δεν. Τι ράδιο, αργίλα πάλι αυτό. Δεν υπάρχει κάτι, μια χαρά όλα. Μισό λεπτό. Μια χαρά όλα για σένα είναι. Γιατί είναι. Μια χαρά είναι όλα για σένα. Και με τον κύριο Καρυπίδη μια χαρά, τα έχει μια χαρά. Είπε τον Καρυπίδη θα είσαι με τον Μυροφορίδη και με τους δύο μπορείς να είσαι καλά. Άρα είσαι γυριστρούλα. Μην πέφτεις στην παγίδα. Το στηρίζουμε να πούμε και τον πρόεδρο και ποιος είπε ότι... Και ακούω εσύ Ραπτόπουλο λέω να πούμε ο Ροκοστή ότι δεν έχει και δεν έχει. Ποιος είπε δεν έχει, ο Χατζηδακλής και ο Βουόδακλης. Ποιο δεν έχει λεφτά ρε η Κωστή να πούμε. Ρευστό πρόβλημα ρευστού λέω. Έχει πάρει. Φορολογική έχει πάρει. Νοικοκυρεμένα όλα τα κυρκά. Ναι, ρε παιδί μου, το ότι ζορίζεται, αυτό λέω. Ο Μυροφορίδης είπε ότι ζορίζεται. Εδώ ζορίζεται από μια άλλη πόλη, ρε Κωστή να πούμε. Δεν μπορεί. Συγγνώμη, όχι, ρε φίλε. Βγαίνει και του λε, κάτσε ρε φίλε. Σου λέει ευθέω ότι δεν έχουν τι καλύτερε σχέσει και ότι έχουν αλλού πολλέ φορέ με τον Σοβιετικό Κράτο. Υπάρχει κάτι άλλο. Περίμενε. Και σου λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ρευστού. Πώς γίνεται να σου λέει ότι ναι, μαλώσαμε, ναι. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν τον ρώτησε για το χάντι και τον Ελουντούλου και του είπε γίναν και λέει όχι. Αφήνει ο Πόντιος να εννοηθεί ότι δεν έγιναν οι μεταγραφές λόγω ρευστού. Αλλά το μυαλό το δικό σας μου φαίνεται πάει σε άλλες τροφές. Μήπως είναι θέμα εγωισμού. Δεν ξέρω, όχι θέμα χρημάτων. Όχι. Ακούω φίλε. Ο Λουντούλου τι να τον πάρει. Πίνει κάθε. Τα εργομετρικά του είναι και τα σκυλιά. Τι να τον πάρουν, πίνει πέντε μπουκάλια και δικά τη. Για ποιο λέει. Με τον Ελουντούλου λέω. Ποιος είπε τον Παντολού, σιγά τον παίχτη ρε φίλε. Θα κλάψουνε και όλα. Δεν μου λες ρε σου πέρα, τελευταία ερώτηση. Εισιτήριο πληρώνεται ή μιλάτε τα κάγκελα. Εγώ σου πέρα δεν είμαι, αλλά είμαι από Δυτικά Αργανός. Άλλο ρωτάω. Πες μου. Ο Καρυπίδης διαμαρτύρεται για όλους τους φιλάθλους, όχι για το Super 3,
για όλες τις θύρες. Λέει, έχω 8.000 κόσμο, θύρα 2, θύρα 3, θύρα 1 επίσημα. Και έχω 2.000 εισιτήρια. Κωστή, η αλήθεια είναι ότι. Θέλω να βάλει τουρνικέ και τέτοια. Άκουσε, δηλαδή, άμα έρθω, εγώ χαριλάω, μπαίνω μέσα, έτσι πηδάω τα κάγκελα στη θύρα 2, θύρα 3, θύρα 1. Πώς. Άκουσε, τα τελευταία αποτελέσματα δυστυχώς στην ομάδα λίγο τον κοπτόκοσμο με κατέθανε πίσω. Εντάξει. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ εντάξει, ευτυχώς είναι και άλλοι πίσω, εντάξει. Εντάξει. Θα στρώσει η ομάδα, ο Όφη τα παρατάει, δεν πάει πουθενά. Ήταν μεγάλη. Όπως ο ΠΑΟΚ δεν έχει σοβαρό αντίπαλο. Έτσι και ο Άρης δεν έχει σοβαρό αντίπαλο. Μια Παναχαϊκή. Τι λες ρε κόκκινο που ο ΠΑΟΚ δεν έχει σοβαρό αντίπαλο. Τι λες ρε κόκκινο που ο ΠΑΟΚ δεν έχει σοβαρό αντίπαλο. Αυτοί ονειροπαρμένοι είναι. Θέλουν Κύπρο και πρωτάθλημα και στο τέλος έχει να παίξει κοστί κάτι Καζαντζίδηδες. Γιατί τους βλέπω στο τέλος η κλάψα του κλάψα εδώ θα είναι. Τώρα είναι πρώτη και χαζομαρία. Έβγαλε τον Αργιανάρχη από μέσα. Γεια σου Αργιανάρα, γεια σου. Στο τέλος θα τους δω και αυτούς. Να δεις τι κλάμα έχει να πέσει. Δεν καταλαβαίνεις εσύ. Γεια σου Αργιανάρα, γεια σου. Γεια σου Αργιανάρα. Τώρα εσύ συγκρίνεις ότι του Άρη η προσπάθεια είναι το ίδιο εύκολο όσο του πάω. Στον επόμενο κύριο. Πόσο σκατόγρια είσαι ρε. Πόσο μουλο. Σατανόγρια. Τι να πω ρε φίλε ρε. Σατανόγρια λέγεται αυτό. Εσύ όταν πάρει ο Πάκ το πρωτάθλημα. Τιμή μου και καμάρι. Να φύγεις, να πας στο Καρπενήσι. Γιατί? Γιατί εκεί δεν θα έχει κόρνες. Δεν έχει παοξίδες στο Καρπενήσι. Θα πιω και μια σουρωτή. Ναι, θα πιεις και μια σουρωτή. Ναι. Έλα, βίλε. Τι πίνετε εκεί πέρα, ρε. Λιγμένα, θέλεις. Φαίνεται, σας ψεκάζουν εκεί τα αερόστατα. Τα το αερόστατο. Ασταμάτητα. Το αερόστατο του Ανδρώνη ρίχνει από πάνω. Γι' αυτό το βγάλαμε το αερόστατο, για να μας ψεκάζουν. Έχει ψεκαθεί όλη η πόλη ρε, τι είναι αυτή ρε. Τι λέτε ρε, πω, οι άλλοι τόσα χρόνια, γιατί τόσο μίσος με την ΑΕΚ ρε. Τόσα χρόνια ο Ολυμπιακός τους κάνει, αν δεν πω τι τους κάνει, η ΑΕΚ φταίει. Μίλα ρε φίλε, γιατί σταμάτησες, μίλα. Πάμε επόμενη γραμμή. Άστο, αργός είμαι, πάμε ναι. Καλησπέρα. Ναι. Αξίζω από Βέρεια. Καλώς τώρα. Πολύ χαρά βλέπω ρε τα πάω. Και τι γίνεται. Γιατί εσύ δεν καιρός το... Εγώ γιατί να... Εγώ ούτε πρόβλημα έχω να το πάρουν αυτοί ούτε και ο Γαύρος. Αλλά τόσο μίσος για την ΑΚ. Τι νομίζουν ότι είναι. Ρε φίλε. Όταν ο άλλος είναι πρώτος. Δεν αχαρεί. Τι πρώτος ρε κόκκινε. Κάτσε ρε κόκκινε. Τι πρώτος είναι τώρα. Θα πάρει σίγουρα και τα δύο παιχνίδια και της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Είσαι σίγουρο. Τι θα κάνει. Το τι μόνο σίγουρο είναι θα πεθάνουμε μια μέρα. Αυτό δεν είναι σίγουρο. Βρε τι θα κάνει. Εσύ όμως πιστεύεις. Εσύ. Βρε άντε μαζέψεις τώρα βλάχοντα μου πεις εμένα να πάω καλά. Εσύ είσαι σίγουρος. Εσύ είσαι σίγουρος. Ότι θα κερδίσει τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Επόμενος. Δεν παίρνουμε καμία γραμμή. Από Κιλκίες ένας φίλος που πουλάει ρούχα εκεί στην πλατεία λέει: καλά ρε Κώστα, ο Γρηγόρης ο κόκκινος τόσο φιλαράκι του Μυροφορίδη και ακόμα οδηγάει σε Ιτσέντο. Υπονοεί κάτι εδώ. Από Κιλκίες. Κιλκίες, ναι. Το λένε το φίλο σου. Τροτρό. Ναι. Από τη Βέρεια είναι ο Τροτρό. Όχι, μήπως το λένε το τόμο, πώς είναι στο Κιλκίες κανένα βόλτα. Τοτό. Σε δεις εδώ σε κάτι κουλατσιές. Μάγκα κόκκινη εσύ. Δεν φοβάμαι, φίλε. Δεν φοβάσαι. Καθαρό ουρανό, τραπέζι δεν φοβάμαι. Ναι, αλλά όταν ήρθε εκεί ο ελληνικό χρυσό, χαίρεστηκε πάνω σου. Με τι 500 ευρώ. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Πάλι έχει να πει καμιά ιστορία. Όχι, και... ρε, δεν έχω να πω. Πάμε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτη στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Για τους επαγγελματίες της περιοχής, το νέο είναι ένα. Οι νέες προσφορές του ένα Food Kazenkari. Έλατε από 29 Ιανουαρίου μέχρι 2 Φεβρουαρίου και ανακαλύψτε τρυποδάκης ξύδι ερυθρό 5 λίτρα, το τεμάχιο 1,74. Μπέρτι γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 1,5 ή 3,5% λιπαρά, το τεμάχιο 67 λεπτά. Όλυμπος ημί σκληροτυρί το κιλό μόνο 5,60. Ένα Food Kazenkari. Μαζί για το συμφέρον σου. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ. Σε παράλληλες
τέσσερις προωθητικές ενέργειες ισχύει ενέργεια με τη μεγαλύτερη προσφορά. Με τέτοιες προσφορές τα Leroy Merlin είναι στο χέρι σου να γίνεις ο ήρωας του σπιτιού. Η αλοβάμβακα ξηράς δόμησης 45 mm μόνο 1,78 το τετραγωνικό μέτρο. Τσιμέντο άξτον 50 κιλών μόνο 5,90. Η αλότουβλο λευκό μόνο 1,45. Γυψοσανίδα Standard Knauf μόνο 1,48 το τετραγωνικό μέτρο. Leroy Merlin. Είδες που άνοιξε νέο κατάστημα Ακροπολία Ελληνικών στη Νεάπολη? Το είδες, είναι δίπλα μας. Και μια που λέμε για ακροπολείο, καιρό έχουμε να φάμε ρολό κοτόπουλο ή κεφτεδάκια της γιαγιάς στο φούρνο. Φοβερό! Έχει συντονιστεί με τα Ακροπολία Ελληνικών. Ακού τις προσφορές από 29 Γενάρη έως 8 Φλεβάρι. Ρολό κοτόπουλο μόνο με 3,99 το κιλό. Κιμάς χοιρινός μόνο με 2,99 το κιλό. Και τηγανιά χοιρινή μαρινάτη μόνο με 3,99 το κιλό. Ακροπολία Ελληνικών. Τώρα ακόμη πιο κοντά σας με νέο κατάστημα στη Νεάπολη, Ελευθερίου Βενιζέλου 47. Ακροπολία Ελληνικών. Φθηνά και ποιοτικά. Γιώργο, πότε θα φέρεις ξύλα? Παγώνω. Αγάπη μου, να, δεν βρίσκω πώς να τα ανεβάσω στον τρίτο. Έχω ξετινάξει τα ευρετήρια. Αχ! Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Ήρια Group. Εμπορία καυσόξυλων και πέλετ. Δωρεάν η μεταφορά και το ανέβασμά τους έως τον τρίτο όροφο. Ήρια Group. 2310-686876. Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Μπαταρίες για UPS υπολογιστών έχετε? Κύριε Νίκο, μπαταρίες για UPS υπολογιστών έχουμε. Πες του να πάει στη Στάνταρ. Δίκτυο καταστημάτων Στάνταρ. Για όλες τις μπαταρίες αλλά και για υπηρεσίες όπως After Sales Service μπαταριών, δωρεάν υπηρεσία delivery όπου κι αν είστε και δωρεάν έλεγχο μπαταρίας οχημάτων. Δίκτυο καταστημάτων Στάνταρ. Τρία σημεία πώληση στη Θεσσαλονίκη και ένα τηλέφωνο 2310-523-014 ή αν προτιμάς μπες στο standard.gr. Θες μπαταρία? Βάλε Στάνταρ. Το 1934, ένας 13χρονος μελλοντικός μπασκετμπολίστας έδειξε τη θέλησή του και βρήκε τρόπο να κερδίσει τον πολύ ψηλότερο αδερφό του, κάνοντας κάτι που δεν είχε δοκιμάσει ποτέ κανείς. Το jump shoot. Γιατί όταν είσαι γεννημένος νικητής, το παιχνίδι το κάνεις εσύ. Winmasters.gr. Τώρα και στην Ελλάδα. 25.000 live παιχνίδια κάθε μήνα. Cash out. Αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και άμεσες αναλήψεις. Winmasters.gr. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Παίξε υπεύθυνα. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμίστης NG. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και θεά 2-10-92-37-7-77. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν Σεξεξέλ. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν Σεξεξέλ τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν Σεξεξέλ και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν Σεξεξέλ. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τη Σκόντα Εσκιάδη Παλοδήμο στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε το Σκόντα των ονείρων σας με την τιμή την οποία δεν φαντάζεστε, και οι φίλοι οδηγοί ταξί να βρείτε αυτό το ασύλληπτο, το καταπληκτικό, το Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου
μόνο με 17.050 ευρώ εκεί όπου θα σας λυθούν τα χέρια με το καύσιμο αφού γεμίζει με 14 ευρώ 450 χιλιόμετρα και πάει λέγοντας. Περισσότερα στο 2310-596-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών έχουν μείνει δύο κομμάτια, παιδιά. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Πέντε γραμμές κατηλημένες, άλλος ένας μπορεί να τηλεφωνήσει. Πάμε. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τηλεφωνώ για. Παοξής από Ηλίουπολη με καταρχήν. Τηλεφωνώ για τους κυρίους που. Τον Αριανό και τον Αεξή που βγήκαν πριν το διάλειμμα στο τέτοιο, στη γραμμή. Και λέγανε τι χαίρονται και ανέβηκε η ψήρα στο γιακά και τέτοια. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Του χρόνου είναι η πρώτη χρονιά. Είναι, από του χρόνου ξεκινάει νομίζω το Super Cup στη χώρα μας, έτσι. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Όχι. Ψάχνουν να βρούνε. Δεν μιλάνε για το Super Cup, για το League Trophy, δεν ξέρω. League Cup και. Neil Cup και βλακίες τώρα. Ναι, λοιπόν. Να παίζει ο κυπελούχος με τον πρωταθλητή. Όχι, 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 δεν είναι αυτό. Ψάχνουν να βρουν μια διοργάνωση ακόμα για να μπορέσουν να κρατήσουν τα τηλεοπτικά ψηλά. Ας κάνουν το κύπελο Χριστουγέννων που κάναν παλιά. Νόμιζα θα γίνει Super Cup πάλι. Μία χρονιά νομίζω έχει γίνει στην ιστορία της Ελλάδος, έτσι. Και το έχει η ΑΕΚ. Του φαίνεται, ναι, το 94 κάπου εκεί. Ναι, ναι, ναι. Νόμιζα έτσι θα γίνει και είπα θα χαλάσουν τα σχέδιά τους. Κυπελούχος και πρωταθλητής θα είναι ο ΠΑΟΚ του χρόνου. Πώς θα γίνει. Τι παιχνίδι θα γίνει. Θα χωρίσουμε δύο εντεκάδες. Μπορεί. Αυτό ήθελα να πω. Να είσαι καλά, φίλε. Μπορεί. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Επόμενος, ναι. Ορίστε. Πέρα, ρε. Έλα, Σάβρα, για σένα. Τι έγινε? Έλα ρε μεγά. Άκου να δεις ρε. FM πάω κύριε και έτσι δεν κάνω λάθος. Τι ήταν FM Ηρακλής να το κλείσουμε το μαγαζί? Ρε άσε τώρα. Εγώ θα έπαιρνα την πρώτη πτήση και θα ακόμα να του κοπανίσω. Μην ξοδεύεστε πολύ. Ο Ηρακλής στη Θεσσαλονίκη είναι το άλλο το πίπερο ρε. Ναι. Κοκοβιέ. Έτσι το φαγητό και το άλλο είναι των αλωνών. Εσείς είσαι το αλάτι. Χωρίς άλλο το πίπερο. Ναι. Να μας ελεβάσει την πίεση τη μικρή. Ναι, το άλλο το πίπερο. Κατάλαβες? Αλλά δεν λέω να πούμε για το γάβρο του Βορρά. Γιατί γάβρος του Βορρά? Τρία πέναλτι γίνανε εις βάρος του. Ποια πέναλτι? Αυτός δίνει και αυξής. Δύο πέντα, δύο τα έκανε τρία. Τρία πέναλτι είναι. Δίνει και αυξής. Τρία πέναλτι γίνανε. Ένα τράβημα του Μπίσεσβαρ. Γιατί μεθυσμένος θα σου να εσύ όταν βλέπω το μάτι. Ένα χέρι του Μεχία και το... Αχαχαχα. Το χέρι του Μεσχέρι. Σκατόγρια, αχαχαχά. Τι θέλετε να σου πει, σκατόγρια. Έπεισε μια σκατόγρια. Δεν είναι τρία πέναλτι, του πείσε βαρ, δεν είναι κράτημα. Βρωμερό και δυσάρεστο. Κομπλόγριε. Υπάρχει χέρι. Κομπλόγριε. Και ένα πέναλτι που έκανε ο Κρέσπο. Ούτε αυτό το γράψανε. Τα σάλια του τρέχουν. Κομπλόγριε. Τα σάλια είναι αυτά. Ολυμπιακό του Βόρα. Σα πήρε τον Παπαθανασάκη στο εργοστάσιο. Ακούστε να δείτε. Λοιπόν, άκου να δει τώρα. Πε του παοξίδε. Ναι. Εμείς από αύριο θα φοράμε τσίγκινα σοβακάκια. Να φοράτε. Ναι, γιατί αυτοί να πούμε, ξέρεις, οι ομοραίδες σέρνονται στο πάτωμα. 50 χρόνια ήσουν στα τέσσερα, ρε Πάοξη. Στον επόμενο. Ναι, αλλά άλλαξε στάση. Εσύ που είσαι. Εσύ που είσαι. Ναι. Με τον κεραυνό Αγίου Παύλου παίζεις. Άιντε. Κούμε. Σε έριξε ο Σαββίδης. Μπαβά. Σε έριξε ο Σαββίδης δύο κατηγορίες με τον Παπαθανασάκη, τον πήρε υπάλληλο. Τι, σε διέλυσε. Ο Πάοξ έριξε. Ο Βαραβάς είναι, δε. Ο Βαραδάς. Εμείς θα τα ακούμε. Έλα, Βαραδά. Μογγολός. Έλα, φίλε. Ήταν τα αφεντικού εχθές στην Τρίπολη. Ναι. Κουνούσε τα μωρά εκεί. Άκου, άκου. Ζητάει ο Ολυμπιακός να τιμωρηθεί ο Πάοξ για τους φιλάδρους. Και για. Πέστε και για το πέναλτι. Και αυτοί που κάναν τις φασαρίες έξω, στο Κολοκοτρώνη στάδιο, ήταν Ολυμπιακοί. Τα ξέρετε αυτά? Δεν ήταν Πανιόνι? Τα ξέρετε αυτά? Αποκλείεται, δεν έγιναν επεισόδια. Δεν ρίξανε χημικά και τέτοια να μπουν μέσα οι γάβροι. Αυτά τα κάναν οι μπάτσοι αλήτες. Τι μας λέτε, ρε Γρηγόρη? Είναι κύριοι, είναι επιστήμονες οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Ναι. Δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Και τώρα στον πύργο το λευκό. Και τα δύο. Ποια και δύο. Δηλαδή τι, με το προτάσμα πάει δόρμο το κύπελο, τη ΣΑΕΚ είναι αυτό, άστο. Παρακαλώ.
Ναι, εγώ είμαι. Ναι. 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 Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε. Άμα δεν μιλήσω, ρε κόκκινε. Κοιμούνται. Έλα, ρε, πάρε μπροστά. Εγώ είμαι. Κλείστονα. Κλείστον. 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 Επόμενη γραμμή. Καθυστερημένος. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Έλα, πάμε. Εγώ είμαι. Δεν λέω τι λέει εγώ. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Λέγε, ρε φίλε. Σταμάτα, ρε. Πάμε. 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 Ναι. Πάμε. Έλα, ρε φίλε. Από τρεις, αυτός βγαίνει και αυτός τώρα. Με σένα, πήρε ο ένας. Μας πήδηξε, πάει, πάει, βούλιαξε. Μας πήδηξε, πάνε επόμενο. Μίλα, Δευτέρη, μίλα, μίλα. Κωνσταντίνε. Ναι. Γιατί λες συνέχεια, ρε, ότι ο ατρόμητος στείνεται, κάθεται και ανοίγει τα πόδια και τρώει. Δεν σ' άνοιξε τα πόδια. Τι, τον πέρασες έτσι. Άμα παίξει ο ατρόμητος 5 μάτς με τον ΠΑΟΚ, με 50-50 διαιτησία, με Ουάντα Χατζησαΐα Γιαννούλη, Μανούσο και όλους αυτούς, από τα 5 μάτς πόσα θα πάρεις. Συγγνώμη λίγο να μιλήσω. Συγγνώμη λίγο, δεν με μιλάς. 10 μάτς, ΠΑΟΚ ατρόμητος 50-50 διαιτησία, παίξουμε στη Λάρισα, ουδέτερο. Πόσα θα πάρεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ατράβα λοιπόν να μάθεις και άσε εμάς να δούμε το γιατί το λέμε και γιατί δεν το λέμε. Άντε, πάνε επόμενη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα. Δεν άνοιξε τα πόδια ατρόμητος. Άμα δεν τα άνοιξε τα πόδια ατρόμητος, ποιος τα άνοιξε. Γιαννουσάκη. Λέγε, φίλε. Κάνεις λάθος, φίλε. Κανένας δεν άνοιξε τα πόδια του. Τα παίρνουν όλα τα μάτς, τα ίσια και παλικαρίσια. Μπράβο, φίλε. Η ομάδα πάει καλά, όλα πάνε καλά. Ναι. Παοκάρα μου, τρελαίνομαι. Θα κάθεστε να μας βλέπετε να παίρνουμε τα ματσάκια σερί. Σερί, θα μας βλέπετε να παίρνουμε πρωταθλήματα κύπελα. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Και ένα μήνυμα σε αυτό το Γερμανοτσολιά που ήταν πιο πριν. Γερμανοτσολιά, εσύ που πήρες Ηρακλής από Γερμανία. Για θυμίσου πώς ήταν η φωνούλα σου όταν ήρθες στο καλοκαίρι και στο ράδιο Μετρόπολης που ήρθες μια βόλτα. Τι κοτίσια ήταν η φωνούλα σου, αυτός είσαι. Μην παίρνεις εδώ σε εκπομπές και φωνάζεις «Ε και ε, άστα αυτά». Εκεί θα κάθεστε και θα μας βλέπετε να τα παίρνουμε όλα. Τίποτα δεν θα αφήσουμε. Καληνύχτα σας. Καλό ξημέρωμα. Είδες, έβγαλε. Όνειρα γλυκά. Όνειρα, τα όνειρα αυτού είναι κανονικά. Τα δικά σου είναι ουτοπικά τα όνειρα. Λέγε. Έλα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε. Πολύ καθαρά. Να είστε καλά. Κωνσταντίνε. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου για ότι δεν θέλουμε πλέον center back. Τι να τον κάνεις center back. Δύο χαφάρες θέλεις και καθάρισες. Α, ένα χαφ θέλουμε, ένα αμυντικό χαφ οπωσδήποτε και ένα επιθετικό center forward το οποίο να δουλεύει περιφερειακά. Να συμμετέχει. Κοίταξε, αυτά μπορεί να τα κάνει και ο Βιερίνια, μπορεί να τα κάνει και ο Μακ, μπορεί να τα κάνει και ο Πέλκας, μπορεί να τα κάνουν πολύ τα περιφερειακά. Δεν χρειάζεσαι ούτε εκεί. Είναι λάθος. Δηλαδή εσύ αν παίξεις, ας πούμε, λέμε 4-4-2 με τον Μπρίγιοβιτς. Διάλεξε παρτενέρ. Παίζει ο Μακ. Παίζει. Παίζει ο Βιερίνια. Παίζει. Παίζει ο Λιμιός. Τρίχες. Παίζει ο Τζάλμα. Ψιλοπαίζει. Παίζουν πολλοί δεύτεροι σέντερ φορ. Δηλαδή δεν χρειάζεσαι κίνηση περιφερειακή. Την έχεις. Θες ένα εξάρι να κόβει καλά και ένα οχτάρι και να κόβει και να δημιουργεί. Να έχει το σούτ από μέση απόσταση κτλ. Θες για μένα. Για μένα. Από εκεί και πέρα εσύ κρίνεις με τα δικά σου μάτια. Κώστα, ναι. Το είδες το μάτσο του Αστέρα. Πώς δεν το είδα. Εγώ με την ιδιότητα που είχα πριν, τώρα είμαι αναποστρατεία. Ναι. Με το Πραξιτέλη έχω να κάνω. Τι Πραξιτέλη, το μονόφριδο. Καλά πήγε. Έδωσε ρε παιδί μου το πέναλτι. Εντάξει, ήταν πέναλτι. Πέναλτι ήταν, δεν ήτανε. Και έτρεχε να δείξει τη βούλα. Ναι. Λες και ήτανε... Δεν ξέρω εγώ, ο παδός λες και ήταν. Καλά έπαιξε ο Πραξιτέλης, μην μιλάτε, δικό μας παιδί εδώ πάνω είναι. Του Γκαγκάτσι. Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω. Του Γκαγκάτσι παιδί είναι. Κάτι. Μην τον κλάνε το μονόφρυδο. Να ρωτήσω τώρα. Κάτι για να συνοηθούμε. Του Ιβάνι είναι, δικό μας. Περίμενε, ερώτηση. Έλα. Εγώ δεν ξέρω ποιανού είναι. Δεν μου λες, τον έφαγε η προηγούμενη διοίκηση διαιτησίας γιατί δεν του έκανε τα χατήρια, τον εξαφανίσανε. Ναι, του πάω και σταμάτα. Ναι, συγγνώμη, δηλαδή τώρα τι έκανε το τόσο. Εγώ πιστεύω ότι. Ο κάθε διαιτητής, όπως την προηγούμενη φορά, έδωσε το δεύτερο πέναλτι το οποίο δεν υπήρχε στον Παναθηναϊκό, χωρίς να επηρεάζει αποτέλεσμα, γιατί το είδε λάθος, να βλέπετε και ανθρώπινα λάθη, μην βλέπετε μόνο κάτι. Οποίο... με συγχωρείς. Εντάξει, έβαλε τον πέναλτι και τρέχει σε σέντρα. Αυτό που το είδε, δες τον λίγο. Που εγώ επειδή υπήρξα πλέον παλιά διαιτητής, αυτό το πράγμα σαν πανηγυρισμόκρα, θα έφεξε στη σέντρα. Πίστεψε με, κάνεις λάθος. Όχι, δεν στο είσαι καλά σε καμιά. Τώρα αυτό που λες δεν υπάρχει. Δηλαδή, τι θες να μου πεις, ότι είναι γαύρος. Όχι, βέβαια. Όχι, τότε,
ότι, όχι, ότι είχε. Να σου πω κάτι. Επειδή ήσουν διαιτητής, λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να έχει το διαιτητή και να μην κερδίσεις. Όχι, φίλε, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει το διαιτητή και να μην κερδίσεις. Υπάρχει, άμα είσαι κακό, υπάρχει. Δεν παίρνει καλό διαιτητής. Για χαρά. Για χαρά, ήσουν διαιτητής και απόστολο. Τι σώμα ήσουν, α? Τι σώμα ήσουν. Αστυνομία ήταν. Εγώ? Ναι. Όχι, διαιτητής ήμουν παλιά. Όχι, είσαι από στρατεία, με είπες. Ναι, από τη διαιτησία εννοώ. Α, τη διαιτησία. Έγινε. Bye bye. Επόμενη γραμμή. Στο καλό. Για χαρά. Ναι, έλα, φίλε. Το βγάλουμε πιανόλα τώρα με το ζόρι. Όχι, ρε, αγόρι μου. Μη... Μα μου λέει, δεν είδες πως πανηγύρισε. Μόνο που δεν πανηγύρισε. Βρε, εδώ το Θεσσαλονίκη είναι. Δε. Του Γκαγκάτσι είναι. Το Γκαγκάτσι. Δεν ξέρω ποιανό είναι. Βρε, ο Γκαγκάτσι τον έβγαλε. Μη μιλάτε, ρε. Θυμίστε, θα πάρει το πρωτάθλημα. Σταματήστε, ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Εγώ τι πάω και είμαι. Ναι, ξέρω εγώ τι είσαι εσύ, ό,τι σε συμφέρει. Έλα, φίλε. Εγώ Ηρακλή είμαι, δηλαδή. Ηρακλή. Όχι, ξέρει εσένα που τρέπεσαι. Ηρακλή τι Ηρακλή. Ένα είναι Ηρακλή. Πολλοί είναι. Ένα. Τρία διαφορετικά βημία έχει ο Ηρακλής. Δεν έχει τρία. Ένα είναι. Τρία. Ένα στη φαρμακευτική αποθήκη του. Λάθος κάτι. Πώς λάθος. Ένας είναι. Πώς είναι ένα. Ένας είναι. Τι ένας είναι ο Ηρακλής. Άντε κόμπλα τώρα με τον Ηρακλή. Της Κατερίνης. Άντε κόμπλα τώρα. Καλά σου λέει για το μαρκάρι. Ναι. Εγώ είμαι. Χωρίς αμφιβολία. Χωρίς αμφιβολία. Λοιπόν. Αυτό το πράγμα, παιδιά, με τον κύριο από την Καστοριά έχει παραγίνει, εντάξει. Δηλαδή. Έχει παραγίνει, ξέρει αυτός. Δεν κάνει τίποτα άλλο από το ασχολείται με τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Μόνο με την ομάδα του ασχολείται. Λοιπόν, αυτός ο κύριος από την ιεροπηγή Καστοριάς, που το επίθετό του ξεκινάει από ΚΑΠΑ και τελειώνει σε ΚΟΣ, ο Νίκος, το έχει παραχέσει το πράγμα. Εσύ πώς λέγεσαι? Εγώ πώς λέγομαι, δεν είπα ποιο είναι το επίθετό του, είπα από τι αρχίζει. Τι είπε ο άνθρωπος, τι είπε. Φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι να με ρωτήσεις. Τι να με ρωτήσεις. Καταρχήν ξεφόρτωσε λίγο τη μαγιά σου. Οχ, οχ, οχ. Δεν είναι μαγιά, ρε φίλε, εντάξει. Εσύ. Και καλά κάνεις. Δεν έδωσα το... Ναι, τι έκανα. Και καλά κάνεις. Ναι. Έχει ασυλία. Έχει ασυλία αυτό. Τι είπε δηλαδή. Εδώ και πολύ καιρό τα λέει. Και τι είπε, ρε φίλε, εντάξει. Κάτι το οποίο είναι επιλείψιμο, μηνύσιμο, υβριστικό. Πες κάτι. Ξέρει αυτός. Αυτός ξέρει πολύ καλά. Δηλαδή σε ηλίθιους απευθύνεσαι τώρα. Εγώ σε ρωτάω. Τι είμαι. Σε ηλίθιους απευθύνεσαι. Εγώ σε ρωτάω, τι είναι το επιλείψιμο που είπε. Σήμερα. Πάντα, όποτε και αν μίλησε. Ένα επιλείψιμο. Ξέρει αυτός πολύ καλά. Από το να προκαλεί, κάποτε θα τα βρει μπροστά του. Δεν είναι μακριά η Καστοριά, Λόμπης. Δεν έχει ασυλία εκεί που είναι. Εντάξει. Δηλαδή, τι θα τον κάνεις. Τι θα τον κάνεις, ρε φίλε. Τον απειλείς τώρα. Δεν τον απειλώ, σου λέω. Δεν έχει ασυλία μου σε αυτά που λέει. Βρε, εκεί τρώνε αρκούδες στα κάρβουνα εκεί που θα πας. Δεν με ενδιαφέρει να προσέχει τι τρώει. Εντάξει. Μόνο για την ομάδα του δεν μιλάει. Τι είπε, ρε φίλε. Όταν ήταν πρώτη η ομάδα του έλεγε θα σέβεστε. Θα σέβεστε. Και τώρα ούτε κριτική κάνει για την ομάδα του. Τα κολοτουμπίδια. Ευγενέστατος Παόξης. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Αργανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Καλέ, μια χαρά τα έχει ο Καρυπίδης με το μυροφορείο. Ποιος το είπε αυτό? Πρώτα απ' όλα να σας πω κάτι. Ναι. Θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός ότι ο πρώην προϊστάμενός σας κάνει ένα καινούργιο εγχείρημα στα δημοσιογραφικά δρόμενα της πόλης και δεν το έχετε ευχηθεί ένα καλό ξεκίνημα, μια καλή αρχή, ρε παιδί μου. Ναι. Το γνωρίζετε, πιστεύω, στην πιάτσα είστε κι εσείς. Ναι. Κάτι παίρνει τα αυτοί σας. Ότι πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Ναι. Οργανώνεται το πλαίσιο. Ναι, ο πλαίσιο. Να ρωτήσω κάτι, το θεσμικό, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή την ιστορία με αυτόν τον Ελληνοαμερικάνο που είναι και καλά να έρθει και είναι από πίσω και σμπρώχνει λεφτά και τέτοια, αυτή από πού ξεκίνησε? Τον Πάπα. Ναι. Α, αυτά ο Κόκκινος τα ξέρει. Παραμύθια. Είναι σαν το Βουτσά με το θείο. Δεν έχω θείο. Δεν έχω θείο. Ο Τζον Κρίστιαν σήμερα. Τον οποίο δεν έχω θείο. Αυτό ξέρω. Δεν έχω θείο. Ο Τζον Κρίστιαν σήμερα. Αυτό μου θυμίζει όταν στην Ηρακλή ήταν ο Καρασγέρης, ναι, και λέγανε θα έρθει ένας από Γερμανία με λεφτά και τέτοια. Ναι, ναι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα μου θυμίζει, με τη διαφορά ότι σε εμάς ο αδερφός της μεγαλομετόχου πίνει γνωστό ανθρακού χορόφημα στον ελεύθερο του χρόνο, ενώ ο Καρασγέρης όταν στην Ηρακλή κάπνισε τσιγάρα θρακιώτικα γνωστής εταιρείας. Ούτε μία σχέση και με τον Ηρακλή όμως, ε. Ναι, γρήγορα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι.
Σε περίπτωση που ανέβει ο Ηρακλής, και στο εύχομαι, ανώπησα γιατί φωνέ σαν τον Αντωνιάδη σπανίζουν από το ελληνικό ραδιόφωνο. το αφημί είναι σε νομικό πρόσωπο, σε φυσικό πρόσωπο. Δεν υπάρχει αφημί. Ναι, αλλά εσύ μου είπες. Η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι αεραστεχνική και. Αν ανέβει όμως. Μπορώ να απαντήσω κάπου την τρέλα που με ρωτάει ο άνθρωπος. Πάλι λοιπόν. Αν ανέβει η ομάδα ανήκει στον αεραστέχνη Ηρακλή. Όταν ανέβει, πες μας τι θα γίνει. Όταν ανέβει, ναι, κάνει καινούργια ΠΑΕ. Ποιος, απλό. Ποιο την κάνει. Ποιο την κάνει. Ποιο την κάνει. Θόδωρε, άμα κάνει καινούργια ΠΑΕ, Θόδωρε, θα δώσει 300 χιλιάρικα εγγύηση. 300 χιλιάρικα κοστίζει το μοτογενικό κεφάλαιο. Κατάλαβες, yeah. Αυτοί δεν έχουν καραμέλες χόλες να πάρουν. Ισχύει ό,τι λέει, αλλά σου λέω. Ναι, άλλο ξέρεις να έρθει κάποιος, να έρθει σε μια ελκυστική ομάδα και να βάλει θα γίνει σε καινούργιο, σε κάπ μπέ θα γίνει. Καινούργιο μετοχικό κεφάλαιο. Τώρα θες να μιλήσεις. Σε ΚΑΠ μπε θα γίνει. Ή θα τα ακούς κι εσύ. Θα τους διοικεί από τη σε ΚΑΠ από το γραφείο Παπαθανασάκη. Με Ρώσους γρουρούς απ' έξω. Λοιπόν, δεν υπάρχει Παπαθανασάκη στον Ηρακλή. Τώρα του χρόνου. Με μία σχέση. Σε πόγο του χρόνου. Ούτε του χρόνου. Άχουσου, καλά. Σε ΚΑΠ μπε. Ναι. Ραπτόπουλε, και κάτι τελευταίο. Θέλω να μου μιλήσει ειλικρινά όμως, έτσι. Μάλιστα. Παρότι έχεις ιδιαίτερη σχέση και δεν θέλω να σε χαλάσω. Και γούτσου γούτσου, ναι. Πες μου. Αν το προσαϊκό παρκάρει συχνά έξω το Μακεδονία Παλάς και άμα στο Port Bagas έχει παλέτες με γνωστό ανθρακού χορόφημα της Βορειοελλάδας. Δεν πρέπει να απαντήσει. Ναι, ναι, βέβαια. Φοβάμαι. Φοβάμαι. Καλή συνέχεια, τσαου. Ισχύει ή όχι. Ισχύει ή όχι. Κοίτα τι σε κάπου εκεί πέρα που είναι βοηθός εκεί ο κύριος Παπαθανασάκης. Άσε τώρα. Το Μυροφορίδη. Καλά, ο Μυροφορίδης θα φύγει. Οι παίκτες που έχει εκεί πέρα θα κάνουν τις κότες, θα βγει ο Αριστρίτος, θα γαβγίζουν οι Αριανοί, θα γελάς εσύ. Οι Παοξίδες θα γελάνε. Ορίστε. Ορίστε, ναι. Προσπαθείς να φέρεις την καταστροφή. Άσου. Ναι. Ναι. Ναι, κύριε. Καλησπέρα. Πώς. Δεν ακούγεσαι, φίλε. Πάμε πάλι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, τι κάνετε. Μια χαρά, εσείς τι συνάχη έχεις. Λίγο κρυωμένο. Σε κατάλαβα ότι είναι το ρηνικό στο διάφραγμα μπλοκαρισμένο. Έλα. Όχι, ρε, εγώ δεν κάνω. Τέλος πάντων. Είχα πάρει μία κανένα μήνα και έκανα τον πρόεδρο. Ποιον πρόεδρο? Τον Καρυπίδη. Έλα, μόνο, εντάξει, τι. Σιγά σιγά βγαίνουν το έργο βλέπετε σιγά σιγά. Α, σιγά σιγά. Δηλαδή πριν τρεις μήνες που λέγαμε τα λεφτά είναι λίγα και βοηθήστε την ομάδα και μαζέψτε κανένα φράγκο. Ο αδερφός μου έχει να πάρει λεφτά για τον ερασιτέχνη πάρα πολλούς μήνες. Λέει. Ναι, ναι. Τώρα μιλάμε, εντάξει, το έργο φαίνεται απλώς οργάνωμα. Εγώ δεν είμαι καν οργανωμένος, δεν ασχολούμαι τόσο φανατικά με. Τέλος πάντων, αλλά το θέμα είναι ότι όταν το είπα, βγήκε ένας φίλος ομοειδιάτης και με έκραζε. Είχες εκθράσει το Άρη! Ναι, με έκραζε. Εν τω μεταξύ οι οργανωμένοι κάνουν όχι τις κότες που λες, δηλαδή είναι εξαφανισμένοι από τον πλανήτη. Καλύτερα. Τι να πούν. Καλύτερα, καλύτερα. Καλύτερα να είναι στην κερκίδα. Καλύτερα. 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 Γιατί μάθαμε τους οργανωμένους να τους βρίζουμε όταν ανακατεύονται και όταν δεν ανακατεύονται πάλι να τους βρίζουμε. Δεν γίνεται. Όχι, όταν πρέπει όμως να ανακατευτούν λίγο να του τρίξουν τα δόντια, τα λουριά. Όταν ο Άρης πρώτος δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γιατί σου να χαλάσουμε την ομάδα θα φάμε την τόγκα εμείς. Όχι, όχι, όχι. Άμα φύγει ο Γουρομάλης εκεί που είναι έτοιμος, τότε θα τους πω εγώ πάλι θα ψάχνομαστε. Τότε θα ξαναψαχνόμαστε. Τότε πάλι θα φταίνε όλοι εκτός αυτούς. Για όλα υπάρχει μια πρώτη φορά, είπε στον κύριο Κόκκινο. Ο κύριος Μυροφορίδης. Δώσε διπλό τον Ολυμπιακό. Να δώσω διπλό τον Ολυμπιακό. Στον Κοσμάκη να πάει ταμείο. Σε ποιο παιχνίδι? Έλα ρε Γρηγόρη. Με την ΑΕΚ. Διπλό μπάσκετ. Φίλε, δεν είναι καλά. Λοιπόν, όταν μιλάτε για στοίχημα, να κάνω μια παρέμβαση. Να σπάσει το θηρίο. Ναι. Αυτό προτάθηκε ο Χατζινάκος, εδώ είναι ποιος ο Χατζινάκος, τον κύριο Ανδρώνη. Και ναι. Λέει, έχω 32 στις 40 προτάσεις, τι να μου πούν τα γατάκια του Μετρόπολης, κάτι κόκκινη, κάτι ιστορίες εκεί πέρα. Που θα μου μιλήσουν εμένα για στοίχημα. Και ήδη έπρεπε, λέει ο Ανδρώνης, να με έχει πάρει εμένα εκεί πέρα, λέει, όλα τα 1,40 και ένα τα 30 που δίνουν. Έτσι είπε. Μας την είπε. 32 στα 40 έχω δώσει, ας πούμε, λέει. Εγώ γατάκια. Διπλό πάντως, Ολυμπιακό. Εγώ έδωσα διπλό Γιάννενα χθες. Χ τον Απόλλωνα. Έδωσε διπλό Γιάννενο, αλήθεια. Ναι, ναι, βέβαια. Αυτό πόσο πληρώνει, ξέρεις. Μισό λεπτό. Αυτό πόσο πληρώνει, ξέρεις. Δεν ξέρω, το Χατζινάκο πες. Ρώμα Σαμπτόρια διπλό πόσο πληρώνει. Δεν έχω, έγινε. 0-1, 8 φράγκα φίλε. 8 φράγκα, τέλειος. Σε ανταγωνίζει το Χατζινάκος. Ποιος είναι ο κύριος. Ποιος είναι ο κύριος. Ναι. Ποιος είναι ο κύριος. Ναι. Δεν ξέρω, ένας εκεί ο οποίος έρχεται εκεί πέρα και λέει ότι εγώ... Πού έρχεται. Εδώ στο ραδιόφωνο. Εδώ.
Και λέει, εγώ είμαι καλύτερος, λέει, στα προγνωστικά από ότι όλοι αυτοί. Να προκαλώ τον Ανδρώνη, λέει, να μπει στη δουλειά εδώ. Προκαλώ. Να μπει, να πάρει ένα μεροκάματο, αυτό θα πάρουμε κι εμείς. Δεν θέλει λεφτά. Για το γαμό το θέλει. Δεν θέλει και λεφτά. Δεν θέλει λεφτά. Όχι, θα με πάρει τώρα τον ευθυσί αυτό ο οποίο. Καλή τύχη, καλή τύχη. Ναι. Ακούγομαι. Τεράστια. Ζητώ συγγνώμη από όλους τους συνακροατές που δευτερολογώ και τους παίρνω την ώρα. Ναι. Άκουσε Παοξή. Μέσα από το Μετρόπολης όλα αυτά τα χρόνια μόνο φίλους Παοξίδες έχω. Μόνο. Αν και ιντερνετικούς περισσότερους. Επειδή βγάζεις προσωπικό μένος, σήμερα δεν προλαβαίνεις. Πάρε τηλέφωνο αύριο, δώσε όνομα τεπώνυμο δημόσιο όπως μιλάω εγώ και θα έρθω εγώ Θεσσαλονίκη να σου πετάξω με το Θερμαϊκό. Ήρεμα ρε και εσύ, ήρεμα ρε όλη μαγιά. Είναι δυνατόν, πάμε. Έλα, γεια σου παιδιά. Γεια σου φίλε. Από Αλεξάνδρεια. Από Γηδά δηλαδή. Ναι, από το Γηδά. Λοιπόν, θα μιλήσω επώνυμα. Είμαι ο Κρεμμύδες ο Κώστας. Ολυμπιακός κόκαλο, με ξέρει όλοι Αλεξάνδρεια εδώ. Και είμαι πάρα πολύ θυμωμένος με τον Καραπαπά. Και μην με διακόψετε, θέλω να μιλήσω ένα λεπτό ακριβώς. Αν δεν πεις κάτι μηνύσου μου, μπορώ να πεις ό,τι θέλεις. Ναι, ναι, άκου Κουστή, άκου κόκκινε. Λοιπόν, εγώ είμαι κόκαλο Ολυμπιακός από το 1966 και όταν ακούω τον Καραπαπά και όπως λέει ο Κωστής να γίνεται η πόλη πάνω Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, Καζατζίδες και τέτοια, εγώ τρελαίνομαι. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, δίκαιος Ολυμπιακός, δεν παίξαμε χθες μπάλα, δίκαιο το Χ, ούτε έπρεπε να κερδίσουμε, ούτε έπρεπε να χάσουμε. Ο Πάοκ εκεί που είναι ο Πάοκ, μπράβο το, και ο Σαββίδης βάζει λεφτά, όπως παλιά ο Κόκαλης που έκανε την ομάδα την τρομερή και μετά από 5 χρόνια πήρε το πρώτο πρωτάθλημα και μετά τέλος πάντων έγινε αυτή η αυτοκρατορία του Ολυμπιακού. Μπράβο στον Πάοκ που είναι πρώτος και τέλος πάντων ο Ολυμπιακός αυτό που αξίζει, αυτό σε αυτή τη θέση είμαστε. Τι να κάνουμε τώρα ρε παιδιά, όλοι εμείς οι Ολυμπιακοί είμαστε περήφανοι. Είμαστε περήφανοι για την ομάδα μας, γιατί δεν έχουμε μόνο το ποδόσφαιρο, έχουμε το μπάσκετ, βόλι, τέλος πάντων όλα. Είμαστε πρώτη σύση και κακά τα ψέματα. Άκου φίλε μου, φίλε μου. Αλλά δεν μπορώ να ακούω αυτό το Καραπαπά. Μισό. Μισό λεπτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που μιλάς. Αυτό που καταθέτεις, γιατί είναι από καρδιάς, και συμφωνώ ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι, ούτε έχουν τις ίδιες αντιλήψεις, ούτε τα ίδια πιστεύω, και είναι πάρα πολύ λογικό αυτό το πράγμα. Εντάξει, δυστυχώς όμως, ή καλός ή κακός αν θέλεις, δεν έχουν όλοι τον παράγοντα που θέλουν, τον προπονητή που θέλουν, και χίλια δυο άλλα πράγματα, τα οποία, κατ' εμέ, άλλα είναι σημαντικά και άλλα όχι. Ένα λεπτό ο φίλος θα μιλήσει και κλείνουμε την εκπομπή. Α, δεν έχει. Νόμιζα είχε φίλο. Συγγνώμη. Να με συγχωρείς. Οκ, να δω μηνυματάκια. Κώστα, ξαναδέω στη στιγμή που ο Κρέσπα δεν τον ακούμπησε. Ήταν πολύ κοντά, αλλά δεν τον πάτησε τον παίκτη του Πανατολικού. Τι ωραία παρέα που είμαστε, λέει. Πήρε ο Μυροφορίδης, είπε ότι ο Ραπτόπουλος λέει ψέματα για το πέσιμο και είστε όλο σάλια. Πόσο ακόμα ψέματα για την αγροματικότητα. Σε μένα δεν μπορεί να μιλά για αλήθεια για ψέματα. Εντάξει, με δικαίωση αυτά που είπα. Τελείωσε το θέμα. Τώρα όσοι ερμηνεύουν, επειδή βλέπω πολλούς οι οποίοι το ερμηνεύουν ως φυγή του Μυροφορίδη, το Πόντιο δεν το ξέρετε πολύ καλά. Εγώ τον εκτιμώ από την παρουσία του στον Ηρακλή, εντάξει, και βλέπω τον τρόπο που κινείται και λέω ότι ο άνθρωπος θα μείνει. Εσείς μπορείτε να λέτε θα φύγει. Εντάξει, μέχρι τώρα μπορεί να πίστευα κάτι άλλο. Λοιπόν, η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη με καινούργιο μαλλί να πει τις ειδήσεις. Με γεια. Κάτι το έκανες. Ούτε κούρεμα, έτσι λίγο τη φράτζα, κάτι. Καλώς ζητώ συγγνώμη, δεν είναι καινούργιο μαλλί. Ή Μαρτον, ο Θεός να με συγχωρεί, μεγάλη αμαρτία πήρα.